Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Καλώς ήρθατε και απόψε αυτή η εβδομάδα της παρεμβάσης. Είναι Δευτέρα, είναι 20 Φεβρουαρίου. Να καλησπέρισω τους συναδέλφους που είναι εδώ στο στούδιο μαζί μας. Ο Νίκος Αλεφερόγλου, ο οποίος θα είναι και σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής εδώ στην παρέα μας. Και ο Γιώργος Καραμέρας, ο οποίος ήρθε να μας αποχαιρετήσει, Γιώργο μας, διότι από χθες το μεσημέρι είναι υποψήφιος βουλευτής πλέον του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική. Και έτσι είπαμε μετά από τόσο καιρό Ανατολική να μην. Ανατολική Αττική είναι εκεί που μας έφερε τα υπέροχα σουβλάκια. Ναι, βάρη, είναι βάρη, αλλά και το έφερε. Τα σουβλάκια τη Τσιγκλινοπέμπτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω λόγια. Ήταν δύο χρόνια πάρα πολύ έντονα, πολύ πολιτικά εδώ στις παρεμβάσεις. Η εκπομπή αυτή έχει μια ιστορία. Όπου να τα δω πέρα. Πάρα το τηλέφωνο, αρχίσαν από τώρα. Σας βλέπουν όλοι. Ναι. Με πολιτικές και αντιπαραθέσεις εδώ και συγκρούσεις πολλές φορές και με τον Νίκο ιδιαίτερα. Ναι. Έχω πάρα πολύ. Όλοι μας. Ωραία, πέρασα. Θέλω να πω, για να μην δημιουργηθεί θέμα, από την αρχή θα πω, ο Γιώργος θα είναι εδώ μόνο σε αυτό το πρώτο κομμάτι που θα μιλήσουμε την επικαιρότητα. Μόλις ξεκινήσουμε το κομμάτι με τους προσκεκλημένους, δεν θα είναι μαζί μας, γιατί πλέον είναι υποψήφιος βουλευτής. Οπότε θα τον έχουμε ξανά την επόμενη φορά ως υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε υποψήφιο από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ. Όπως η συζήτηση κανονικά. Αμέσως μετά θα είναι μαζί μας ο Δήμαρχος Αθηνών Κώστας Μπακογιάννης για το πρώτο κομμάτι της εκπομπής και μετά ένα πάνελ με υποψήφιους βουλευτές από τα τρία μεγαλύτερα κόμματα αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά, μια που και σήμερα είχαμε και δημοσκόπηση. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν την επικαιρότητα και να τη σχολιάσει και μαζί μας και ο Γιώργος. Είπαμε την καινούρια του ιδιότητα, του υποψηφίου πλέον. Ναι. Εγώ θα περιμένω στην εκπομπή να δω και ως βουλευτή να κάνω ακόμα πιο σκληρή αντιπαράθεση. Ωραία. Θα έχει και ένα δύσκολο ρόλο. Περίμενε λιγάκι όμως. Να μην τον προετοιμάσω, θα περάσει καλά. Λοιπόν, έτσι μα, έτσι θέλω. Μπορεί να γελάς, όπως γελάγανε στη μιλομιλία του Μητσοτάκη σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής. Για να ξεκινήσουμε λίγο ζεστά. Τον κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη, κυρία Κεραμέο, στην απολογιστική τη εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής. Δεν τα είδατε? Δεν το δείτε, ρε παιδιά, αφού μόνο στο διαδίκτυο παίζουν αυτά. Παίζουν τα γόρια, αυτό έχουμε εδώ για να μα τα πει. Και προφανώς κάποιοι από το ακροατήριο την ώρα που μιλούσε για το τι γίνεται στην παιδεία, που υπάρχουν, γιατί υπάρχει και δυσαρέσκεια με κάποιες επιλογές, έβαλαν τα γέλια. Οφείλω να πω ότι ήταν ψύχρεμος, το αντιμετώπισε με χιούμορ και εκείνος για να το ξεπεράσει και κάποια χειροκροτήματα καλύψαν τα γέλια αυτά. Μετά θα μας πει για τον Πολάκη. Αλλά μετά. Και για τον Πολάκη θα σας πω, βέβαια. Λοιπόν, όλο το παρασκήνιο. Πάμε να δούμε την είδηση. Αλλά δεν το λέω. Έτσι κι αλλιώς, νομίζω. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από την είδηση που είναι πριν από λίγο γνωστή. Είχαμε νέες σεισμικές δονήσεις στην Τουρκία. Δυστυχώς υπάρχει τουλάχιστον για την ώρα που συζητάμε μία ακόμα νεκρή. 8 τραυματίες, υπάρχουν εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα. Δυστυχώς δεν είναι καλά τα πράγματα. Ήταν αρκετά ισχυρός ο σεισμός. Ο μεγάλος φόβος αυτός είναι στην Τουρκία. Στην Κύπρο. Ναι. Και αυτός ο σεισμός. Υπάρχουν βίντεο με οικοδομές που καταραίουν και πάλι μέσα στη νύχτα. Μπορεί να ήταν σπίτια που είχαν ήδη πληγεί, βέβαια. Είχαν εικόνες που αρχίζουν και κυκλοφορούν. Ήταν ευάλωτα ήδη. Δεν είχαμε εικόνα μέχρι πριν να μπουν στούντιο. Τώρα αρχίζουν και τρέχουν τα εικόνες και τα βιντεάκια. Ας ελπίσουμε να μην μεγαλώσει ο αριθμός των νεκρών και η αγωνία αυτών των ανθρώπων. Λοιπόν, επίσκεψη Μπλίνκεν. Σε κανονικές συνθήκες, αν δεν είμαστε προεκλογική εκστρατεία και ήμασταν ένα χρόνο πριν, για παράδειγμα, αυτό θα ήταν και το πρώτο θέμα, η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα μετά από ταξίδι στην Τουρκία, και πριν στο Βερολίνο. Και πριν στη Γερμανία. Να πούμε ότι έχει και ένα παρασκήνιο αυτή η συνάντηση. Την απουσία του κύριου Δένδια, αυτή τη στιγμή που συζητάμε, γίνεται τον δείπνο. Σοβαρό αυτό. Ο κύριος Δένδιας έχει πυρετό, γι' αυτό δεν πήγε. Αύριο δεν θα έχει. Λέω ότι περαστικά να πούμε στον άνθρωπο. Αλλά είπαμε ότι έκανε τα τεστ, δεν δείχνει ότι έχει κορονοϊό. Για λόγους ασφαλείας θεωρήθηκε να μην παραβρεθεί σήμερα και αύριο, αν είναι όλα καλά, να κάνει τη συνάντηση με τον κύριο Μπλίνκεν. Αυτό τουλάχιστον είναι το επίσημο. Ξέρουμε ως αντίδραση. Να δούμε τι θα μεταφέρει ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών από την Τουρκία προς την Αθήνα, προς τη χώρα μας. Αν και η κυβέρνηση έχει φροντίσει να αποσυνδέσει τις δύο επισκέψεις, είναι βέβαιο ότι θα έχει και ένα κομμάτι που αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μάλιστα από εκεί. Θα μου κάνει εντύπωση αν δεν είχε. Εκεί είδε μόνο τον Τσαβούσογλου, δεν είδε ούτε τον Ερντογάν, ούτε κάποιον την αντιπολίτευση. Είδε τον Ερντογάν, τον είδε στο αεροδρόμιο τελικά. Τον συνάντησε στην αίθουσα του αεροδρομίου, έχουν φτιάξει οι Τούρκοι στο νέο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, ένα χώρο ο οποίος χρησιμοποιείται για συνεντεύξεις. Εκεί τον συνάντησε, είπαν κάποια πράγματα. Ζήτησαν οι Τούρκοι το περιβόητο θέμα που έχουν για τα F-16, ζήτησαν τη βοήθεια και των ΗΠΑ. Δεν του έδωσε ο κύριος Μπλίνκεν το χρονοδιάγραμμα που ζητούσε.
Να δούμε λοιπόν τι θα κάνει στις δηλώσεις και αύριο στο επίσημο κομμάτι της επίσκεψής του που αφορά τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα, θα τον συναντήσει στη Μεγάλη Βρετάνια αύριο στις 11.30. Ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι δεν ξέρω αν είναι διπλωματική ή όχι η ασθένεια του κ. Δένδια. Με τα θέματα υγείας εξάλλου δεν μπορείς να σχολιάζεις. Εγώ είπα την επίσημη εκδοχή γιατί. Πάντα υπάρχει και αυτό το θέμα του κορονοϊού που. Κι άλλοι σε δικαστήρια λένε: έχω κορονοϊό και δεν πάνε, ας πούμε. Έτσι. Μήπως είναι η απάντηση για αυτά που έγιναν με εκείνη την προσγείωση, απογείωση στη Λιβύη, η απουσία του κ. Δένδια. Πάντως είναι σοβαρό λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές. Νομίζω ότι μόνο εσύ τη θυμάσαι αυτήν. Εγώ τη θυμάμαι, ότι θυμάται και ο κ. Δένδιας, έχω την αίσθηση, και τις διαρροές που ακολούθησαν εκείνης της μέρας. Ας ελπίσουμε να μην υπάρχει αυτή η εκτίμηση, εκδοχή. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι μέσα στην προεκλογική περίοδο, δεν φαντάζομαι. Για πολλούς λόγους, αλλά τέλος πάντων. Επειδή είναι θέμα υγείας, όπως εσύ το είπες, νομίζω. Ναι, το είπα. Νομίζω και επειδή επικαλέστηκε θέμα υγείας. Ωραίο, είναι έτσι, αυτό δίνει έτσι μια ωραία. Φαντάζομαι ότι έτσι κι αλλιώς κάτι θα πει και αύριο στην συνάντηση που θα έχει με τον. Να πούμε ότι πριν από λίγο είχαμε και τη νέα δημοσκόπηση τη ΑΛΚΟ για τον Α. Η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Μπορούμε να δούμε την κάρτα. Είναι 7 μονάδες, 7 ποσοστιαίες μονάδες. 32,1 Νέα Δημοκρατία, 25,1 ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτή η κάρτα που βλέπουμε ως καινούριο στοιχείο. Αν μπορούσαμε να πούμε, βλέπουμε την αύξηση του διπολισμού μεταξύ των δύο κομμάτων και την πτώση του ποσοστού των αναποφάσεων. Μια μικρή πτώση του Πασόκ, επίσης, κοντά στη μονάδα. Είναι η δεύτερη φορά που βλέπουμε, ή τρίτη, αν θυμάμαι καλά, που είναι κάτω από το Πασόκ από το διψήφιο. Και είναι και περίπου μια μονάδα η πτώση. 10,7 με 9,8. Ενώ αντιθέτως, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζουν μια μονάδα άνοδο. Και σε αυτή τη δημοσκόπηση το κόμμα του κ. Βαρουφάκη, το ΜΕΡΑ25, δεν μπαίνει στη Βουλή. Είναι στο 2,7. Η Ελληνική Λύση το 3,7, που και αυτή παρουσιάζει μια πτώση. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό αναποφάσεων όμως εδώ. Ναι, είναι μικρότερο από όταν στην προηγούμενη. Δηλαδή, πέσει αρκετά το κομμάτι των αποφάσεων. Και φαίνεται ότι ο πύχης της αυτοδυναμίας ενισχύεται από αυτή την πόλωση που καταγράφεται τουλάχιστον δημοσκοπικά. Είναι η τελευταία, αν καταλαβαίνω καλά, δημοσκόπηση που γίνεται πριν προκηρυχθούν οι εκλογές από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Έχουμε ακόμα 10 μέρες μπροστά μας. Από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Την ΑΛΚΟ. Γιατί την κάνει κάθε μήνα, άρα λοιπόν. Η επόμενη θα είναι αφού θα έχουν προκηρυχθεί οι εκλογές. Είναι αυτό το 10%, 12%, το λεγόμενο μαύρο κουτί των δημοσκοπήσεων. Αυτό. Τώρα μην σχολιάσω αν υποψήφιος βουλευτής. Αφού είπαμε ότι εδώ είσαι ως υποψήφιος βουλευτής τώρα, και γι' αυτό δεν θα συμμετέχεις και στο επόμενο κομμάτι της κουβέντας. Αλλά είπαμε να σε αποχαιρετήσουμε, να σχολιάσεις. Προφανώς να σχολιάσεις. Για πες. Όχι, δεν το λέω. Και η ψήφος το βράδυ των εκλογών, φωτογραφία της στιγμής είναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι την επόμενη των εκλογών το κόμμα που έχει κερδίσει έχει και 5 μονάδες παραπάνω ενδεχομένως. Έχω την αίσθηση ότι κάθε εβδομάδα ή κάθε μέρα που περνάει και καθυστερεί ο Πρωθυπουργός στην προκήρυξη των εκλογών είναι φθορά για την κυβέρνηση. Είδαμε και τα θέματα του Σαββατοκύριακου με την κυρία Νικολάου, την γραμματέα. Δημοσκοπικά δεν καταγράφεται. Δημοσκοπικά δεν καταγράφεται αυτό, αλλά μπορεί και να είναι. Ναι, μπορεί. Δημοσκοπικά δεν καταγράφεται. Ο κύριος Μαντάς την προηγούμενη εβδομάδα. Θέλω να πω ότι οι δημοσκοπήσεις έχουν αποτελέσει τα προηγούμενα 2,5 χρόνια ένα απάγιο καταφύγιο για την κυβέρνηση, αλλά θα έρθει και η ώρα της κάλπης τώρα, κατά ψέματα. Η οποία μπορεί να τις επιβεβαιώσει ή μπορεί να τις διαψεύσει. Υπάρχει ένα δημοσκοπικό προβάδισμα. Η τάση που υπάρχει στις δημοσκοπήσεις, γιατί μπαίνει πια από εδώ και πέρα και το ερώτημα τι θα ψηφίσετε στη δεύτερη κάλπη. Εκεί τουλάχιστον αυτές που έχουμε δει μέχρι τώρα καταγράφουν την τάση της κυβέρνησης να έχει αυτοδυναμία, αλλά όλα όσα λέει και ο Γιώργος και αυτά που μου πει και πολλές φορές στην εκπομπή θα κριθούν την ημέρα που θα ανοίξει η καλή. Λοιπόν, για να επισπεύσουμε λίγο, κομμάτι για να πάμε στο δημοσιογράφο. Μια που αναφέραμε τον Γιώργο, ανακοινώθηκαν την Κυριακή τελικά το πρωί τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, όχι όλα. Το καταλάβαμε. Το 95%. Φρόντισε ο κ. Πολάκης να το μάθουμε όλοι μας και ανακοινώθηκαν τα ψηφοδέλτια. Δεν πρέπει να είναι πολύ χαρούμενος ο κ. Τσίπρας, Γιώργο μου, για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η παρουσίαση, 75% με 50% ανανέωση και όλοι συζητάνε για τον Πολάκη σήμερα. Δεν συζητάνε για τίποτα άλλο. Πρέπει να το πούμε. Νομίζω ότι και εσύ ως δημοσιογράφος, γιατί δεν το αφήνεις αυτήν την ιδιότητα, το αντιλαμβάνεσαι ότι του κάνεις μια αυτή η ιστορία. Στο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή οι διαδικασίες είναι συλλογικές, κανένας δεν είναι πάνω από τις συλλογικές διαδικασίες και έχει αποδειχτεί αυτό και στο παρελθόν. Δεν λέω τώρα κάτι. Ναι. Ακόμα ναι. Να πω και η δική μου υποψηφιότητα, που είναι μια τιμή η πρόταση του Προέδρου του Αλέξη Τσίπρα και τον ευχαριστώ. Για την Ανατολική Αττική, δεν συνοδεύτηκε όπως συμβαίνει σε άλλα κόμματα με φωτογραφίες, με παράτες κλπ. Φωτογραφίες και με άλλους. Εντάξει. Φωτογραφίες πριν από ένα παρελθόν. Όχι χθες. Εγώ τον έπαιζα να φωτογραφίζω με την Κάρμεν, μου έκανε φοβερή εντύπωση. Είναι το σκυλάκι στο Λάβριξ. Πώς δεν κατάφερε να την πείσει να βουτήξει, Γιώργο, είχα αυτή την απορία. Πάνω φύγει από το θέμα Πολάκη τώρα. Όχι, εγώ πρέπει να το κάνω αυτό. Δεν θέλω να πω άλλα για τον Πολάκη. Θα τα λέει ο ίδιος μόνο στο πρόγραμμα. Νομίζω ότι ο Παύλος, ο οποίος έχει προσφορά στο κόμμα και στον τομέα διαφάνειας. Δηλαδή, αν συνεχίσει ο Μητσοτάκης και δεν πάει σε εκλογές, 3-4 βουλευτές τους έχει ακόμα με διάφορα περίεργα. Έτσι. Δεν πάει σε περιπτώσει. Νομίζω ότι και ο ίδιος έκανε ένα βήμα πίσω. Είναι έντονος. Αυτό του το αναγνωρίζει και ο κόσμος. Το θετικά του αναγνωρίζει και αρνητικά κάποιοι άλλοι.
Ναι. Έτσι, πάντα αυτές οι προσωπικότητες έχουν και φίλους, έχουν και αντιπάλους. Πάντως ο κύριος Τσίπρας χθες αρνητικά τον γνώρισε το έντονος, νομίζω. Ναι, τελικά όμως ναι. Επικράτησε ο Τσίπρας γιατί ο Τσίπρας είναι αρχηγός. Αυτό είναι το μήνυμα. Προς Θεού. Και δεν γίνεσαι, πώς το λένε, θηρίο, αν δεν φας θηρίο. Δεν το έφαγε βέβαια, αλλά η αλήθεια είναι πως το πετσόκοψε αρκετά και πολύ γρήγορα. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αυτή η επίδειξη ότι εγώ δεν θα είμαι όσο δεν είναι αυτός κράτησε δύο ρίτσες περίπου. Δεν το έχουμε συνηθίσει πιο πολλά και αυτό. Να πω κάνω μια άλλη ανάγκη. Και δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Καμιά φορά λέμε ότι στα social media, στο Facebook, ο Πολάκης είναι παρορμητικός. Είδατε ότι δεν είναι παρορμητικός απέναντι στους αντιπάλους. Μόνο είναι παρορμητικός εσωτερικά. Οπότε να κάνουμε μια τέτοιου είδους προσέγγιση. Ωραία, ακούστηκε αυτό που είπες. Δεν είναι λάθος. Δεν χρησιμοποιεί τη φρασιολογία που χρησιμοποιεί για τους πολιτικούς αντιπάλους. Και εκεί ήξερε ότι δεν τον έπαιρνε. Ενώ στους πολιτικούς αντιπάλους το θεωρεί ότι είναι πιο δεδομένο να το κάνει. Λοιπόν, κύριοι. Και υποψήφιο θα είναι. Μαζευόμαστε σιγά-σιγά. Και θα αποδεχτεί και την. Να μείνει ο σύντροφός του. Εγώ να σας ευχαριστήσω, θα φύγω. Βλέπω ότι έχετε ένα υψηλό προσκεκλημένο. Καλησπέρα, Δήμαρχε των Αθηναίων. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Καλησπέρα σας, κύριε. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση και να ευχηθώ κάθε καλή προσωπική επιτυχία. Ευχαριστώ, κύριε Παπαγιάννη. Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Παλιοί φίλοι, παλιοί συνάδελφοι. Ναι. Πολύ χαίρομαι για εσάς. Και 10 χρόνια στην αυτοδιοίκηση κι εγώ, λιγότερα από εσένα, Κώστα. Ναι, να ξέρετε πολλά χρόνια. Αυτό είναι αλήθεια. Πάρα, πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα αυτό να θυμάται ο κόσμος, τα 10 χρόνια στην αυτοδιοίκηση και όχι μόνο την αναγνωρισιμότητα από την τηλεόραση και την μαχητικότητα όποια υπάρχει. Γιατί όπως θα φύγω, Δημάρχε. Όχι, μισό λεπτό και πριν φύγει να το πούμε αυτό, γιατί εδώ είναι που θα. Κύριε Ξενάκη, θα μου επιτρέψετε. Φυσικά, εγώ. Γιατί ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε ένα κοινό εμείς οι παλιά αυτοδιοικητικοί. Είμαστε ερωτευμένοι με αυτό που κάνουμε. Γιατί είναι το απτό, το μετρήσιμο και το ορατό. Δεν μετράνε τα λόγια, αλλά το αποτέλεσμα. Λοιπόν, θα φύγω. Είμαι σίγουρος ότι θα τον ρωτήσετε για το μεγάλο περίπατο. Εννοείται. Πάω έξω στο μόνιτο να σας δω. Λοιπόν, εγώ να πω επίσης καλή προσωπική επιτυχία στο φίλο μας τον Γιώργο. Γιατί πιστεύω, όπως τον έχω γνωρίσει τα τελευταία δύο χρόνια, γιατί δεν τον ήξερα πιο πριν, τον ήξερα, όπως ξέρουμε, κάθε συνάδελφο που είναι πολλά χρόνια στη δουλειά, ότι εκτός από ένα πολύ καλό παιδί, θέλω να πω εγώ, είναι και ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ την Ανατολική Αττική, θέλω να το πω και πιστεύω ότι θα προσφέρει εκεί. Μπορεί να μην συμφωνώ στα περισσότερα μαζί του, δεν έχει καμία σημασία αυτό όμως. Και πιστεύω ότι. Πρέπει να το, θέλω να το πω και το λέω πραγματικά και έχω ακούσει από θέσει κριτική γι' αυτό. Θα σε βλέπει, θα καμαρώνει και θα σου δίνει δύναμη να συνεχίσει το έργο σου. Λοιπόν, ευχαριστώ. Γεια σας, κύριε Γιώργο. Την επόμενη φορά θα πέσει και την οικογένεια Ξανδράκη για το βήμα και την εμπιστοσύνη. Να σε καλά. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Κώστα Βακογιάννη που είναι μαζί μας. Και... Να πάρω την πάσα που μου δώσε ο Πολύ ωραία, πάμε. Μεγάλος περίπατος. Δεν ξέρω αν το πάτε και στην Ανατολική Αττική, αλλά εδώ στην Αθήνα τι γίνεται. Ναι. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα. Ναι. Πάμε αυτό και πάμε στα υπόλοιπα μετά. Ομόνια. Ολοκληρώθηκε. Πλατεία ξανά. Άμα κάνετε μια γρήγορη βόλτα, το διαπιστώσετε. Εκεί παλιά υπήρχε ένα τείχος που χώριζε την Αθήνα στη μέση. Τώρα πια η Αθήνα έχει ξαναενωθεί. Πανεπιστημίου προχωράει, θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι. Ήδη, άμα περάσετε, θα δείτε το έργο πώς εξελίσσεται. Παίρνει σάρκα και οστά. Έχουν μπει τα πρώτα δέντρα, έχουν τελειώσει τα πρώτα πλακόστρωτα. Σύνταγμα έχει επίσης ολοκληρωθεί. Εκεί παλιά είχαμε άσφαλτο, τώρα υπάρχει ζωή. Άνθρωποι ζουν, κινούνται, κάθονται, απολαμβάνουν το δημόσιο χώρο. Και Όλγας, θα έχουμε τη χαρά να το ανακοινώσουμε αύριο, ότι υπογράψαμε επιτέλους τη σύμβαση και οι εργασίες θα ξεκινήσουν μέσα επόμενες εβδομάδες με σκοπό να έχουμε ολοκληρώσει το έργο σε 12 μήνες από σήμερα. Η Όλγας είναι ένα από τα κομμάτια αυτού του μεγάλου περιπάτου. Και αυτό είναι είδης. Κράτησε το, κύριε Νίκο μας. Δεν το κρατάω. Λοιπόν, ζω στην Αθήνα, γι' αυτό και. Ακούω και τα παράπονα. Στο Παγκράτη, αλλά εσύ, στο Παγκράτη, άρα λοιπόν έχω άποψη για αυτά που γίνονται. Πώς προχωρούν οι αναπλάσεις, κύριε Δήμαρχε? Πρόσφατα ολοκληρώσετε μία αποδειξία στην πλατεία Καλλιγά, στα Κάτω Πατήσια, μια περιοχή που ήταν υποβαθμισμένη μέχρι πρόσφατα. Πώς πάνε οι υπόλοιπες? Τελείωσε η πλατεία Καλλιγά. Ξεκινάμε σε λίγο στην πλατεία Αρμενίων και στην πλατεία Ιούς. Ξέρετε, πολλές φορές εγώ τι λέω, μην με ρωτάτε πόσα έργα κάνουμε, να με ρωτάτε σε πόσες γειτονιές τα κάνουμε, γιατί η Αθήνα τελικά είναι γειτονιές, είναι 129 γειτονιές. Ταυτόχρονα έχουμε έργα σε εξέλιξη στο Λυκαβητό, τελείωσαν τα αντιπλημμυρικά και τώρα ξεκινάνε τα μονοπάτια. Έχουμε έργα σε εξέλιξη στο Εθνικό Κήπο, ένα έργο πολύ σημαντικό υποδομών. Ένα έργο σε εξέλιξη στο Λόφο του Στρέφη, ελπίζουμε να έχει τελειώσει μέσα στον χρόνο. Και ξεκινάμε σε λίγο ένα έργο στην Ακαδημία Πλάτωνος. Ποια είναι η λογική μας? Επενδύουμε στους πνεύμονες πρασίνου της πόλης που για πάρα πολλά χρόνια ήταν εγκαταλειμμένοι, για πάρα πολλά χρόνια ήταν ξεχασμένοι. Και επιτέλους θα μπορούμε όλοι να τους απολαμβάνουμε μαζί με τα παιδάκια μας, να τους χαιρόμαστε όπως μας πρέπει και όπως μας αξίζει. Τα πάρκα τσέπης, εγώ τα είδα πρώτη φορά. Στο Παγκράτη έχω δει ένα τουλάχιστον που φτιάξετε. Θα συνεχίσουν ως στρατηγική η δική σας? Ασφαλώς. Έχουμε ένα δίκτυο πάρκων τσέπης. Είναι πάνω από 12 τα πάρκα τσέπης αυτή τη στιγμή
σε όλη την πρωτεύουσα. Συνδυάζονται με τα dog parks. Έχουμε ολοκληρώσει 5 dog parks και θα κάνουμε άλλα 4 τους επόμενους μήνες. Και τα dog parks είναι μια καινοτομία με τα δεδομένα της Αθήνας. Τι είναι? Είναι οργανωμένοι χώροι που μπορούν να πάνε να πηγαίνουμε με τους ετράποδους φίλους μας, να απολαμβάνουμε το χώρο με μια ελευθερία, αλλά και με μια ασφάλεια, να σεβόμαστε δηλαδή ο ένας τον άλλον. Εγώ θέλω να πω, δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις για το κομμάτι αυτό, κάτι πιο για τις πλατείες και όλα τα υπόλοιπα. Εγώ θα ήθελα να πάω στο κομμάτι το μεγάλο και το νομίζω ότι είναι από τα πρώτα ερωτήματα που βάζει ο κόσμος όταν είναι να ψηφίσει κάποιο δήμαρχο ή να ξαναψηφίσει κάποιο δήμαρχο, είναι το κομμάτι καθαριότητα. Λοιπόν, ποτέ δεν μπορεί να είναι όλοι ευχαριστημένοι από το κομμάτι αυτό, θέλω να πω. Φαντάζομαι ότι και εσείς μπορεί να πείτε ότι είμαι ικανοποιημένος και ότι έχουν λυθεί τα προβλήματα. Δώστε μας μια εικόνα πώς είναι αυτή τη στιγμή. Περπατάμε όλοι στην Αθήνα, έχουμε μια εικόνα και ό,τι και να πω εγώ ή να πείτε εσείς, ο καθένας έχει την προσωπική του εικόνα από εκεί που γυρίζει και από το κέντρο και από τις γειτονιές της πόλης, κυρίως τις γειτονιές. Γιατί για το κέντρο η αλήθεια είναι το πολύ κέντρο, Σύνταγμα και τα Πέριξ. Δεν ακούω ότι εγώ παράπονα για να είμαι ειλικρινής, αλλά υπάρχει και το γύρω-γύρω. Δώστε μας μια εικόνα, μας βλέπει πάρα πολλοί κόσμος από τον Κολονό, από τα Σεπόλια. Κυρίως τα δρομολόγια, δηλαδή. Από τον Παγκράτη, παράπονο. Ναι. Ο φίλος μου ο Νίκος. Σχεδόν όποτε φεύγω να έρθω απόγευμα στο γραφείο, θα πετύχω σκουπιδιάρι. Φεύγω το πρωί να πάω στη δουλειά, πάλι θα τη συναντήσω κάποιον. Τι γίνεται τελικά, δεν. Να εξήσω, πόσο λοιπόν, πολίτης δεν μπορεί να εκλογήσει. Είναι σημαντικό θέμα καθαριότητα. Όχι, έχετε πολύ πολύ δίκιο. Έχει ταλαιπωρηθεί η Αθήνα πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Έχετε πολύ πολύ δίκιο. Να ξεκινήσω λέγοντας το εξής. Αν εμένα με ακούσετε να σας λέω ότι είμαι ικανοποιημένος για την καθαριότητα ή για οτιδήποτε άλλο, για να τα λέμε όλα στην πόλη, να ξέρετε ότι έχει φτάσει η ώρα να πάω σπίτι μου. Που είμαστε με την καθαριότητα. Τολμώ να πω πως η Αθήνα σήμερα είναι πιο καθαρή από ό,τι ήταν ποτέ τα τελευταία πολλά χρόνια. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Και εξηγούμε. Έχουμε αλλάξει φιλοσοφία. Παλιά η λογική πια ήταν να αδειάζουμε τους κάδους. Και βεβαίως ταυτόχρονα καδομαχίες. Θυμάστε που δεν είχαν κάδους οι γειτονιές. Πλέον, όχι μόνο αδειάζουμε τους κάδους, αλλά ξέρουμε ότι η Αθήνα θέλει νερό, θέλει σαπούνι και θέλει και απολύμανση μέσα στην πανδημία. Ταυτόχρονα, τι έχουμε κάνει? Έχουμε επενδύσει στον εξοπλισμό μας, τον οποίο τον έχουμε ανανεώσει όλο. Από τις μικρές αυτοκινούμενες βούρτσες, νομίζω ότι τις έχετε δει, μέχρι τα μεγάλα πιεστικά πλυστικά. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το επόμενο βήμα. Να εγκαταστήσουμε υπόγειους κάδους, 40 υπόγειους κάδους σε όλη την πόλη. Έχουμε ήδη ξεκινήσει από την Αγίου Κωνσταντίνου. Τι σημαίνει τώρα υπόγειος κάδος? Σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να περιορίσουμε τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων μας. Αυτά δηλαδή τα οποία σας ενοχλούν και πίσω από τα οποία κολλάτε και δικαίως παραπονιέστε, όλοι το έχουμε πάθει. Αρκεί να μπορέσουμε να τα εγκαταστήσουμε στα σωστά στρατηγικά σημεία στις γειτονιές, που είναι και ο σχεδιασμός μας. Και ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε ότι θα λειτουργήσει και ο σταθμός μεταφόρησης απορριμμάτων. Αυτό, ξέρετε, είναι το πιο σημαντικό έργο της Αθήνας σήμερα, το οποίο δεν φαίνεται, δεν θα το δει ποτέ ο Αθηναίος. Είναι ένα έργο πολύ μεγάλου προϋπολογισμού, είναι 13 εκατομμύρια ευρώ, που θα μας επιτρέψει τα σκουπίδια να τα αποθηκεύουμε και να τα συμπιέζουμε και έτσι να περιορίσουμε και άλλο τις διαδρομές των απορριμματοφόρων και μαζί βεβαίως και τα κόστη. Γιατί στόχος μας είναι να μπορούμε να κάνουμε όσο γίνεται περισσότερα με λιγότερα οικονομικά. Λέσεις φιλίας. Δέχτηκα ένα μήνυμα πριν από λίγο παράπονο ότι οι περισσότεροι υποψήφοι έχουν τσάχουν κάνει μικρά εκλογικά κέντρα εκεί, αλλά δεν μένουν σε αυτό. Με τις πίτες τώρα που κόβονται. Με τις πίτες. Μου το έχουν πει και εμένα αυτό, ότι επειδή κόβονται πίτες τώρα στις λέσχες φιλίας γενικώς, στα παλιά καπί που λέγαμε στις λέσχες φιλίας, γεμίζουν από υποψηφίους τώρα που κόβονται πίτες. Υποψηφίους βουλευτές ενώ ενώπιση των εκλογών. Αλλά αυτό είναι αυτό που θα φύγει έτσι κι αλλιώς. Θα περάσει. Συμβαίνει πάντα όμως έτσι. Άλλες 10-15 μέρες θα κρατήσει και θα φύγει. Λίγο υπομονή χρειάζεται. Ξέρετε, εγώ έχω κάνει το εξής. Εγώ πηγαίνω κάθε χρόνο στις πίτες της λέσχης φιλίας. Πρώτα απ' όλα μου κάνει πάρα πολύ κέφι. Περνάω και πάρα πολύ καλά. Πηγαίνω κάθε χρόνο, φέτος δεν έχω πάει. Καθόλου. Και δεν έχω πάει ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Διότι νομίζω ότι δεν είναι, ότι και εγώ έχω εκλογές τον Οκτώβριο. Αλλά μου φαίνεται και κάπως υποκριτικό όλο αυτό. Δηλαδή είναι λίγο σαν να υποτιμάμε τον κόσμο. Λες και δεν μας καταλαβαίνει. Και λες και δεν ξέρει αυτός που με βλέπει σήμερα αν είμαι δίπλα του ή δεν είμαι όλα αυτά τα χρόνια. Και περιμένει τελευταία στιγμή να πω χρόνια πολλά. Ήταν και κλειστέ για ένα μεγάλο διάστημα οι λέσχες φιλίας. Αυτό, όχι βέβαια στο κομμάτι. Δεν λειτουργούσαν. Εγώ το ξέρω από τη γειτονιά. Εγώ δεν μένω στην Αθήνα, μένω στο Παλιοφάλιρο. Ξέρω ότι και οι λέσχες φιλίας, επειδή πηγαίνει και δικό μου πρόσωπο εκεί, ήταν τα προηγούμενα χρόνια λόγω πανδημίας. Πάνω από δύο χρόνια κλειστέ. Θα συνεχιστεί η στήριξη του πρόγραμμά σα σε αυτού του ανθρώπου, γιατί οι ηλικιωμένοι πάνε εκεί. Τα προγράμματα που θέλουν στήριξη, γιατροί. Ασφαλώς. Και να μιλήσουμε τώρα πρακτικά, γιατί ξέρετε, η Αθήνα έχει δύο ελληνικά ρεκόρ. Πρώτον, έχουμε τους περισσότερους μοναχικούς ανθρώπους μέσα στο Δήμο Αθηναίων, συγκριτικά με την υπόλοιπη Ελλάδα. Και δεύτερον, έχουμε δυστυχώς το μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας. Έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους ηλικιωμένους. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ηλικιωμένους μοναχικούς ανθρώπους, που μας έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη.
Τι κάνουμε λοιπόν εμείς αυτή τη στιγμή? Πρώτον, έχουμε το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Plus. 1595, το επαναλαμβάνω για όσους μας βλέπουν. 1595. Αν κάποιος αισθανθεί μια δυναμία, μια ανημποριά, χρειάζεται μια βοήθεια, να πάρει ένα τηλέφωνο στο 1595. Θα έρθει ένας άνθρωπος του Δήμου Αθηναίων στο σπίτι του ή στο σπίτι της, θα χτυπήσει την πόρτα. Μπορεί να χρειάζεται φάρμακα, μπορεί να χρειάζεται μια ένεση, μπορεί να χρειάζεται μια σακούλα από το σούπερ μάρκετ, οτιδήποτε. Αυτή η γραμμή είμαστε εδώ. Λειτουργεί. Είναι 1595, λειτουργεί 24 ώρες το 24 ώρες. Όλη τη μέρα. Πάντα. Είναι πολύ το δεύτερο το οποίο κάνουμε. Έχουμε αναβαθμίσει τα δημοτικά μας ιατρία. Ενδεχομένως να θυμάστε από την εποχή του Μακαρίτη, του Μιλτιάδη, του Εύερτ, τα παλιά δημοτικά ιατρία. Πλέον αλλάζουμε. Αλλάζουμε εποχή. Δημιουργούμε νέα πολυιατρία. Όχι απλώς έχουμε εμπλουτίσει τις ειδικότητες των γιατρών, αλλά έχουμε αυξήσει και τους αριθμούς των γιατρών και παρέχουμε και νέες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, υπηρεσία ψυχικής υγείας. Ακόμα και εργατολόγος μπορεί να υπάρχει σήμερα στα πολυιατρία μας. Αυτό δεν το βλέπουμε από πού. Από τι? Από το πώς έχει αυξηθεί ο αριθμός αυτών που επισκέπτονται τα δημοτικά ιατρία. Αυτοί που είναι δημότες, αυτό... κύριε Δήμαρχε, ή μπορεί να πάει οποιοδήποτε πόλη ζει στην Αθήνα. Είναι ανοιχτό σε όποιον και σε όποια ζει στην Αθήνα. Και εδώ τελικά από αυτό κρινόμαστε εμείς. Δεν κρινόμαστε από το πώς θα παρουσιάζουμε στην τηλεόραση, από το πώς θα βάζουμε σε ένα μολύβι χαρτί, τι ωραίες φωτογραφίες βγάζουμε. Έρχεται κόσμο στα πολυιατρία. Ξαναέρχεται. Εξυπηρετεί το άλλο. Γιατί αυτό έχει σημασία και γιατί. Θέλουμε να αποσυμφορήσουμε τα νοσοκομεία. Η πρώτη γραμμή λοιπόν είναι η πρωτοβάθμια. Και η πρώτη γραμμή στην Αθήνα είναι τα πολυιατρία μας. Στην ιστορία του κορονοϊού βοήθησαν πολύ, θέλω να πω εγώ. Θέλω τώρα να βγω λίγο από τον Αθηναίο εδώ πέρα που έχω δίπλα μου, γιατί εγώ δεν είμαι Αθηναίος, θα ξαναπώ. Και επειδή... Δεν πειράζει και ξανά, κανείς δεν είναι τέλειος, μην στεναχωριέστε. Όχι, αυτό λέω. Είμαι παλιοφανερός. Κανείς δεν είναι τέλειος. Λοιπόν, ερώτηση λοιπόν. Επειδή είπατε ότι δεν πηγαίνατε αυτή την περίοδο σε πίτες, γιατί πηγαίνουν υποψήφοι πολλοί. Και όντως αυτό γίνεται όχι μόνο στην Αθήνα, γίνεται παντού που υπάρχουν λέσκες φιλίας. Πώς νιώθετε που κάνετε προεκλογική εκστρατεία ταυτόχρονα με τη δουλειά σας, χωρίς να. Είμαστε τον Οκτώβριο είναι οι δημοτικές εκλογές. Είμαστε στο Φεβρουάριο. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο ως τότε, αλλά επειδή υπάρχουν εθνικές εκλογές ενδιάμεσα, θα πω εγώ ότι δεν ασχολείται σχεδόν κανένας με τις δημοτικές εκλογές. Και λογικό είναι αυτό μεταξύ μας και περιφερειακές. Που τρέχετε χωρίς να ξέρετε ποιον θα έχετε, ποιους θα έχετε μάλλον αντιπάλους. Ο κ. Γερουλάνος θα είναι υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Ο κ. Ηλιόπουλος είναι υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών. Θα τον έχουμε για τις επόμενες μέρες, ελπίζω. Εδώ, οι δύο δηλαδή βασικοί αντίπαλοι στην προηγούμενη φορά δεν θα είναι υποψήφιοι δήμαρχοι. Από όσο ξέρω, δεν έχω ξαναλλάξει κάτι. Πώς αισθάνεστε που θα πάτε και από ό,τι φαίνεται θα πάτε για ένα διάστημα τουλάχιστον στις εθνικές εκλογές, χωρίς να ξέρετε ποιο θα έχετε αντίπαλο σε επόμενες εκλογές. Και θα ξαναγυρίσουμε στην Αθήνα, κύριε Νίκο μας. Συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά να κάνουμε και μια λίγο πιο πολιτική ερώτηση. Ναι. Εγώ δεν κάνω εκλογές, τη δουλειά μου κάνω. Ναι. Κοιτάξτε. Εμείς είμαστε διοίκηση. Χωρίς debate εννοώ και όλα αυτά που κάνατε επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Για κάνα χρόνο. Εδώ θα είμαστε να τα κάνουμε. Ναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς το όποιο debate δεν θα είναι ένα debate το οποίο θα γίνει στον αέρα. Ναι. Θα γίνεται για τις πραγματικές λύσεις που πρέπει να δώσουμε σε πραγματικά προβλήματα. Ναι. Εμείς αυτή τη στιγμή που έχουμε δώσει όλη μας την έμφαση στην καθημερινότητα. Ναι. Λίγο νωρίτερα σας μίλησα για τις γειτονίες. Θα ξαναγυρίσουμε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει καθαριότητα που είπαμε. Σημαίνει ηλεκτροφωτισμός. Αυτή τη στιγμή έχουμε και προχωράμε με την υλοποίηση του μεγαλύτερου έργου οδοφωτισμού στο Δήμο Αθηναίων. Αναβαθμίζουμε όλα μας τα φώτα με LED. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει οικονομίες, τομές οικονομίες, σημαίνει αυτοματισμοί, αλλά σημαίνει και κάτι ακόμα. Σημαίνει περισσότερο και ποιοτικότερο φως, που εσείς ξέρετε που μένετε στην Αθήνα, πόσο πολύ μεγάλη ανάγκη το έχουμε. Είναι απαραίτητο για όλους εμάς. Σημαίνει πράσινο, σημαίνει πεζοδρόμια, σημαίνει ασφαλτοστρώσεις. Είναι όλα αυτά τα μικρά που κάνουν τα μεγάλα. Γι' αυτά θα κριθούμε στις εκλογές και όχι από τα ωραία τα λόγια που θα πούμε δύο τις εβδομάδες πριν. Ναι. Τώρα είσαι και θητεία πριν, αυτό είναι αλήθεια. Πεζοδρόμια που το αναφέρατε. Έχουμε προβλήματα. Πολλά. Αρκετά. Πάρα και οι άνθρωποι που έχουν θέματα, είτε έχουν ένα παιδάκι με καροτσάκι, είτε έχουν προβλήματα όρασης, είτε πρέπει να μεταφέρουν κάτι οι ίδιοι, δυστυχώς τα πεζοδρόμια στις περισσότερες περιοχές δεν είναι καλά. Εικόνα τους τουλάχιστον. Τι σκέφτεσαι για αυτό το κομμάτι? Έχουμε αυτή τη στιγμή εργολαβία σε εξέλιξη. Έχουμε ήδη τελειώσει 70 πεζοδρόμια και έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε 5 εργοτάξια μέσα στην πόλη. Δηλαδή δουλεύουμε 5 διαφορετικούς δρόμους, 5 διαφορετικά πεζοδρόμια. Και θα συνεχίζουμε σταδιακά, συστηματικά, με σχέδιο, μέχρι να επουλώσουμε τις πληγές της πόλης. Δεν είναι εύκολο, γιατί όπως είπατε και εσείς, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και μια πόλη που για 10 χρόνια είχε μείνει παγωμένη στον χρόνο. Όμως αυτή τη στιγμή τρέχουμε ένα μαραθώνιο με ρυθμό sprint. Πεζοδρομία. Ασφαλτοστρώσεις, μια που είπαμε, υπάρχει προφανώς. Έχουν γίνει αρκετές στο κέντρο της Αθήνας. Συμμετέχει και η περιφέρεια σε κάποιες από αυτές, νομίζω, στους κεντρικούς δρόμους. Ό,τι όμως συμβαίνει σε δρόμους κάθετους αυτών των μεγάλων γίνονται από το Δήμο Αθηναίων. Και μεγάλους συνήθως. Ναι, σωστά.
Έχετε κάποια εικόνα χοντρικά τι έχει γίνει ως τώρα και τι αναμένεται να γίνει το επόμενο διάστημα? Έχουμε ασφαλτοστρώσει, θα σας απαντήσω με ένα νούμερο. Ναι. 850 δρόμους. Ο στόχος μας είναι να έχουμε ασφαλτοστρώσει τη μισή πόλη. Σε σύνολο πόσων? Σε σύνολο περίπου 2.000. Υπολογίστε. Κάτι λιγότερο από τους μισούς δηλαδή. Ακριβώς. Θέλουμε να φτάσουμε στους 1.000, που ναι. είναι και ο στόχος μας. Ναι. Αυτή τη στιγμή τελειώνουμε το Κολωνάκι, να μιλήσουμε και πρακτικά. Μπαίνουμε στο Παγκράτη και στην Κυψέλη. Όπου να είναι. Σας ερχόμαστε λοιπόν και θα συνεχίσουμε και εκεί. Έχουμε πολλά ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει από πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, έχουμε δρόμους που έχουν να δουν άσφαλτο δεκαετίες ολόκληρες. Τώρα όμως προχωράμε δρόμο-δρόμο, οικοδομικό τετράγωνο, οικοδομικό τετράγωνο. Τραπεζοκαθίσματα, κύριε Δήμαρχε. Στην πανδημία είδαμε, δεν έμεινε γωνιά, νομίζω, που δεν καταλήφθηκε από κάποιον. Παντού, θέλω να πω. Λοιπόν, παντού. Εντάξει, δεν είμαι στην Αθήνα, αλλά η Αθήνα κατά ψέματα, επειδή είναι τουριστικό κέντρο, επειδή έχει κόσμο το καλοκαίρι για πολλούς μήνες και φαίνεται ακόμη πιο έντονο αυτό. Τι γίνεται από εδώ και πέρα? Είμαστε εδώ να επιβάλλουμε τον νόμο. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός στο δημόσιο χώρο. Να μπορείτε εσείς να περπατάτε, να μπορεί να περπατάει μια μαμά με ένα μωράκι, να μπορεί να περπατάει ένας ηλικιωμένος ή με ένα μπαστούνι. Άνθρωποι δηλαδή που χρειάζονται χώρο για να μπορούν να απολαύσουν την πόλη. Είναι μια μάχη την οποία τη δίνουμε καθημερινά. Πρακτικά. Αυτή τη στιγμή ήδη που μιλάμε, δίνουμε πρόστιμα, σηκώνουμε κατασκευές, γιατί κάπου βρίσκουμε και το εξής καταπληκτικό, να χτίζονται ολόκληρες κατασκευές πάνω σε πεζοδρόμους. Ταυτόχρονα, για πρώτη φορά, ο Δήμος Αθηναίων κάνει κάτι που δεν ξανακάνει ποτέ στο παρελθόν. Γιατί ποια ήταν η διαδικασία μέχρι τώρα? Η διαδικασία ήταν πρώτα απ' όλα βάζεις πρόστιμο, μετά σηκώνεις το τραπεζοκάθισμα. Πλέον αναιρούμε και τις άδειες για τα τραπεζοκαθίσματα. Είναι η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που γίνεται αυτό στην Αθήνα. Είναι το πυρηνικό μας όπλο. Δεν μας αρέσει να το χρησιμοποιούμε, αλλά όταν φτάνουμε στο απροχώρητο, καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε αλλαγές. Το έχετε κάνει αυτό? Βεβαίως. Το έχουμε κάνει πάνω από 10 φορές, κύριε Ξενάκη. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ξέρετε, η πραγματικότητα βέβαια ποια είναι? Ότι η πλειοψηφία των επαγγελματιών σέβονται. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δυστυχώς αμαυρώνουν την εικόνα και του χώρου, του κλάδου, αλλά και τη πόλη. Η δημοτική αστυνομία, επειδή θυμάμαι μια δημοτική αστυνομία πριν από 20 χρόνια που είχε πάνω από 1.000 άτομα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θυμάμαι εγώ της Αθήνας, για να είμαι ειλικρινής, ήταν μια μεγάλη που την έβλεπες και σχεδόν παντού, κυκλοφορούσε στο κέντρο τουλάχιστον. Έκτοτε έχει μειωθεί πολύ και έχει γεράσει κιόλας, θα πω εγώ και τη λέξη αυτή, εκτός από ότι έχει μειωθεί. Με καμιά δόση προσβολή στους ανθρώπους, αλλά δεν είναι το ίδιο να έχεις 25χρονους έξω, με το να έχεις 50χρονους έξω να κάνουν αυτή τη δουλειά, δεν μπορούν να έχουν την ίδια απόδοση. Λογικό είναι και στην αστυνομία την κανονική συμβαίνει αυτό. Τι γίνεται, πόσος κόσμος είναι δημοτική αστυνομία στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, για να έχουμε μια εικόνα? Περασμένα μεγαλεία και θυμώντας τα ανακλές, κύριε Ξενάκη. Ναι. Ποια είναι η αλήθεια? Κάποτε είχαμε 1.400 δημοτικούς αστυνομικούς. Δεν θυμάμαι τόσο μεγάλο. Τώρα έχουμε περίπου 400. Λίγο. Καταλαβαίνετε τη διαφορά? Τεράστια διαφορά. Και μια Αθήνα που έχει δυστυχώς αλλάξει. Ναι. Έχει εξελιχθεί. Αντιμετωπίζουμε προκλήσεις πολύ μεγαλύτερες από αυτές που αντιμετωπίζαμε πριν 10 ή 15 χρόνια. Όμως αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά το δίνουν τα όλα τους. Και εγώ θέλω και δημόσια να τους πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Ποια είναι τα καλά νέα όμως? Τα καλά νέα είναι ότι συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Εσωτερικών. Και ο κ. Βορύδης, και πρέπει να το αναγνώρισω αυτό και δημόσια, έχει δεσμευτεί ότι θα προχωρήσουμε σε άλλες 300 νέες προσλήψεις δημοτικών αστυνομικών. Καταλαβαίνετε ότι αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός αριθμός που μπορεί να κάνει τη διαφορά μέσα στην πόλη. Airbnb, κύριε Δήμαρχε, πολλές μεγαλοπόλεις στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα. Κάποιοι κλείνουν και τον κόσμο, πλέον δεν πάνε τουρίστες. Εδώ στην Αθήνα τι γίνεται? Βλέπουμε μια ανάπτυξη άναρχη. Δεν υπάρχουν μέτρα ώστε να σωθούν οι γειτονιές. Το λέω πάλι, θα αναφέρω παράδειγμα και που ζω. Έχουν ανοίξει σε κάθε γωνία κάποια πολυκατοικία, έχει σίγουρα Airbnb. Και ποιος είναι ο σχεδιασμός? Γι' αυτό εμείς τι λέμε? Λέμε πρώτον ότι πρέπει επιτέλους να αποκτήσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο. Όλο αυτό δεν μπορεί να γίνεται άναρχα. Δεύτερον, ότι αυτό το θεσμικό πλαίσιο πρέπει να είναι του Δήμου, όχι του κράτους. Γιατί ο Δήμος ξέρει καλύτερα εξορισμού που πονάμε. Τρίτον, ότι εδώ δεν πρέπει να έχουμε μια οριζόντια λύση, αλλά θα πρέπει να δουλεύουμε γειτονιά-γειτονιά. Πρακτικά. Υπάρχουν κάποιες γειτονιές που έχουμε ανάγκη το Airbnb. Το θέλουμε. Υπάρχουν κάποιες άλλες γειτονιές που έχουμε φτάσει στα όρια του. Έχουμε φτάσει στο όριο του κορεσμού. Πρέπει ο Δήμος να έχει τη δυνατότητα μέσω του θεσμικού του πλαισίου και μέσω μιας κανονιστικής απόφασης, όπου χρειάζεται να πατάει γκάζι και όπου χρειάζεται να πατάει φρένο. Αυτό είναι ένα δυναμικό εργαλείο το οποίο εμείς είμαστε έτοιμοι να διαμορφώσουμε και θέλουμε να ελπίζουμε ότι μετά πλέον
στις εθνικές εκλογές, η κυβέρνηση θα μας δει στα χέρια. Το καταφέρατε στο Ελπίς, αν θυμάμαι καλά. Το καταφέραμε στο Ελπίς, έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία ακριβώς. Επέστρεψε εκεί που ανήκει. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει και σε άλλους τομείς αυτό, σε συνεργασία, να έχουμε μια πραγματική αυτοδιοίκηση. Διότι η αυτοδιοίκηση, ακούμε χρόνια τώρα, είναι ένα πάγιο αίτημα, αλλά πάντα υπάρχει το καπέλο του κεντρικού κράτους. Εντάξει, κοιτάξτε, είναι μια μάχη. Είναι μια διαρκή μάχη. Εγώ δεν μπορώ να οροποιήσω τίποτα. Χωρίς τον κύριο Βορύδη, τον εκάστοτε υπουργό δημόσιας τάξης, δεν μπορεί να αποκτήσει δημοτική αστυνομία, για παράδειγμα. Υπάρχει μια δυσκολία. Έτσι. Αυτό εννοώ. Είναι όμως μια μάχη. Με το Ελπίς, κάναμε ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα να αναγνωρίσω εδώ τη συμβολή του κύριου Πλεύρη. Λύσαμε ένα ζήτημα πολλών δεκαετιών. Από τις αρχές δεκαετίας του 80 υπήρχε μια γραφειοκρατική εγκύλωση. Αντίστοιχα, παλεύουμε για μια σειρά από ζητήματα. Όμως πρέπει να πω συνολικά ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Η διπλή ανάπλαση δεν θα είχε φτάσει ποτέ στο σημείο που έχει φτάσει. Ήθελα τώρα, να ρωτήσω τώρα, αν δεν είχαμε τη στήριξη του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης, του κυρίου Γεωργιάδη, του κυρίου Γεραπετρίτη και του κυρίου Σκυλακάκη και τόσων άλλων υπουργείων που συνεργάστηκαν για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι λοιπόν, είναι πια θέμα χρόνου και το νέο έχει μπει. Μια που το φέρατε το θέμα εσείς εκεί, θα το φέρνα και εγώ. Εγώ δεν έχω αμέσως πλέον τέτοιο, γιατί εγώ έχω γήπεδο σεξις. Αλλά επειδή βλέπω τους φίλους μου ανθρώπους που ζηλεύουν, που δεν έχουν γήπεδο. Έχουν γήπεδο βέβαια, τηλεοφόρο την ιστορική, αλλά εντάξει, είναι ένα παλιό γήπεδο αυτό πια, σχεδόν δεκαετιών πολλών. Και υπάρχει πάντα μια αμφιβολία. Εμείς που ζήσαμε την περιπέτεια να περιμένουμε χρόνια και χρόνια για να τελειώσει το γήπεδο στη Φιλαδέλφεια, μείναμε 20 χρόνια χωρίς γήπεδο. Βλέπω μια αγωνία στους Παναθηναϊκούς φίλους μου, αλλά εγώ θέλω να πω ότι όλες οι μεγάλες ομάδες και οι μικρότερες θα πρέπει να έχουν ένα γήπεδο. Μετά θα πάμε και στα πιο μικρά γήπεδα της πόλης που αφορούν την καθημερινότητα του κόσμου. Πώς πάει αυτή η ιστορία και πότε θα μπορούν, πιστεύετε, βάσιμα να ελπίζουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, θα μπορούν να μπουν μέσα και να νιώσουν όπως νιώσαμε εμείς πριν από λίγους μήνες όταν μπήκαμε στο δικό μας οι Αεξίδες. Το 2026. Το 2026. Θα είναι το καλύτερο. Στην επόμενη θητεία του επόμενου δημάρχου, δηλαδή. Είτε είστε εσείς, είτε όποιος είναι δήμαρχος, θα το δούμε, λέτε. Εννοείται. Ναι, το 2026 ναι. Θα είναι το καλύτερο γήπεδο της Ελλάδας. Και τώρα μιλάμε για μεγάλες ομάδες. Δεν μιλάμε για μικρές ομάδες, σαν αυτές που αποκτήσαν σχετικά πρόσφατα γήπεδα. Μιλάμε για μεγάλες ομάδες. Δεν υπάρχουν και μικρές ομάδες, όλες μεγάλες. Μεγάλες. Δεν μπορούσα να δει και ιστορικές, θέλω να πω. Θα με συγχωρέσετε. Ιστορικές. Αλλά ξέρετε, ο Απόλλωνας δεν είναι μια ιστορική ομάδα της Αθήνας. Και η ΑΕΚ είναι μια ιστορική ομάδα. Αυτό. Και η ΑΕΚ είναι μια ιστορική ομάδα. Μιλώντας για μικρές ομάδες. Αλλά σε κάθε περίπτωση, με συγχωρείτε, δεν μπορούσα να δει αυτό. Εντάξει, τώρα κάνει πλάκα. Αστείευομαι. Όχι, αλλά ποια είναι τα καλά νέα, για να μιλήσουμε τώρα σοβαρά. Η διπλή ανάπλαση έχει δρομολογηθεί. Μιλάμε για το καλύτερο γήπεδο της Ελλάδος. Έχει ήδη ξεκινήσει η αγωνιστική διαδικασία. Έχουν ήδη κατατεθεί προσφορές. Θα ανοίξουμε τις προσφορές την Πέμπτη. Άρα είναι θέμα χρόνου. Θα προχωρήσουμε τρεις ταυτόχρονα. Μεγάλες εταιρείες αυτές. Βεβαίως, έχουμε να κάνουμε μια κοινοπρεξία από τις τρεις από τις μεγαλύτερες εταιρείες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, μας προσφέρει. Είναι ένα γέγγιο ότι το έργο θα προχωρήσει. Μια σιγουριά. Και τι άλλο και έχουμε όμως παράλληλα. Εξασφαλιστεί. Η χρηματοδότηση έχει απολύτως εξασφαλιστεί. Αυτό όμως είναι μόνο ένα μέρος. Το άλλο μέρος του σχεδίου είναι οι υποδομές, οι οποίες προχωράνε αυτή τη στιγμή για το Βοτανικό. Ποιος είναι ο στόχος μας? Να δημιουργήσουμε στην πραγματικότητα μια νέα πόλη μέσα στην πόλη. Μην ξεχνάτε ότι ο Βοτανικός απέχει μόλις 1,5-2 χιλιόμετρα από την Ομόνοια. Και όμως για πάρα πολλά χρόνια έχει πέσει θύμα μιας ασύλληπτης ντροπιαστικής αδιαφορίας. Και το επόμενο βήμα, αφού ολοκληρωθεί το γήπεδο, θα είναι να πέσει το ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου και τη θέση του να πάρει ένας νέος χώρος πρασίνου που έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Γι' αυτό είναι και διπλή ανάπλαση. Γιατί είναι ανάπλαση δύο περιοχών ταυτόχρονα. Γιατί μιλάμε για μια πυκνοκατοικημένη περιοχή στη Λεωφόρο Αλεξάνδρου. Και τι θα γίνει? Θα γίνει ένα υπέροχο πάρκο. Και αυτό, από κάτω ένα πάρκο. Αυτό θα γίνει βέβαια από το 26 και μετά. Δηλαδή θα παραδοθεί το γήπεδο πρώτα. Μην πάθει και ο Παναθηναϊκός το παθεί ΑΕΚ που γκρέμει στο γήπεδο τη και μετά το γήπεδο. Γήπεδο Παναθηναϊκού. Ναι. Υποδομές, εγκαταστάσεις ερεστέχνη, έτσι ξεχνάμε αυτές. Ναι, ναι, προφανώς. Όλα αυτά πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και μετά, αφού αυτά έχουν παραδοθεί με το κλειδί στο χέρι, τότε μιλάμε πια για το χώρο πρασίνου. Άλλα γήπεδα, γιατί η Αθήνα η αλήθεια είναι πως για τον πληθυσμό της δεν έχει πολλά γήπεδα. Έχει το γήπεδο του Ρουφ που έχει πολλές ομάδες. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Εγώ πήγα και πρόσφατα γιατί έπαιζε ο γιος μου με την ΚΑΠΑ 16 του Ρουφ εκεί. Είναι πολύ ωραίο γήπεδο, θέλω να πω. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ γιατί κάναμε κάποιες πολύ σημαντικές εργασίες του Ρουφ. Είχα χρόνια να το δω και έχει γίνει πολύ δουλειά. Η Αλεπότρεπα νομίζω υπάρχει επίσης ένα άλλο γήπεδο. Υπάρχει ένα γήπεδο στην Ακαδημία Πλάτων, στο οποίο όμως έχει κάποια ζητήματα. Τώρα προσθέσαμε ένα νέο γήπεδο στο Γουδί. Ναι. Το οποίο είναι το παλιό γήπεδο της ΕΠΟ, ναι, το λεγόμενο. Θυμάμαι, το πήραμε τώρα, ο Δήμος Αθηναίων. Που είναι δίπλα και ένας υπηκός όμιλος, είναι και διάφορα άλλα πράγματα εκεί. Δίπλα στα κρατήρια, στο γραφείο της ΕΠΟ, ακριβώς εκεί. Το πήραμε τώρα και επίσημα από την ΕΤΑΔ
και θα μπορέσουμε να το αποδώσουμε στους συλλόγους της πόλης. Είναι ωραία περιοχή εκεί. Είναι πολύ ωραία και είναι εγκαταλελειμμένο το γήπεδο. Ξέρετε κάτι, η Αθήνα έχει πάρα πολλούς συλλόγους, ναι, οι οποίοι σήμερα δεν έχουν χώρο. Ναι. Αυτό λοιπόν θα μας δώσει μια πάρα πολύ μεγάλη ανάσα. Είναι πολύ ωραία περιοχή. Ναι, είναι πάρα πολύ. Και ανοιχτή και χώρο για πάρκινγκ και γενικώς για αξιοποίηση. Και τελευταία φορά πήγα πριν από λίγους μήνες έλεγα γιατί αυτό το πράγμα δεν έχει αξιοποιηθεί περισσότερο. Και εγώ, δεν ήξερα ότι είναι στάδιο των Δημοθηναίων αυτό. Λέμε ότι δεν έχουμε γήπεδα και έχουμε ένα γήπεδο έτοιμο, ναι, και το έχουμε λίγο πολύ κλειδωμένο στους αθλητικούς συλλόγους. Ναι. Τώρα επιτέλους ανοίγει ξανά αυτό το γήπεδο και βεβαίως έχουμε πάρα πολλά μικρά γήπεδάκια μας στην πόλη. Όλα τα 5x5 της πόλης της Αθήνας έχουν συντηρηθεί και αναπλαστεί. Τώρα προχωράμε και με όλα τα υπόλοιπα γηπεδάκια, τα μπάσκετ που έχουμε μέσα στην Αθήνα. Στόχος μας είναι να τα έχουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς αλλάξει όλα, να έχουν πάρει όλα νέα μορφή. Ξέρετε τι, κυρίως να είναι ασφαλή. Γιατί πάνε και παίζουν παιδιά, ναι, και αλήθεια, βλέπω καθημερινά γονείς οι οποίοι ανησυχούν. Πρέπει να αισθάνονται οι γονείς ότι τα παιδιά τους είναι καλά. Ναι. Αυτό είναι τις παιδικές χαρές για τα γήπεδα και για όπου πηγαίνουν παιδιά. Τις παιδικές χαρές, να σα δώσω ένα παράδειγμα. Εμείς έχουμε ήδη κάνει 30 νέες παιδικές χαρές. Κάθε χρόνο κάνουμε 10. Και φέτος θα κάνουμε άλλες 10 και θα πάμε 40. Και εκεί το πρώτο μας μέλημα ποιο είναι? Η ασφάλεια. Τι σημαίνει σύγχρονη παιδική χαρά? Σημαίνει ασφαλής παιδική χαρά. Κακά τα ψέματα, δεν είμαστε πια εκεί που ήμασταν στη δικιά μας εποχή. Διαπίστωσα πρόσφατα. Εισέπραξε μια ωραία κλίση από τον Δήμο Αθηναίων. Και διαπίστωσα ότι δεν είναι δικαίωμα, ήταν καλό να πάθω. Είστε πολύ ευγενεί και γλυκό με τι κλήσει του Δήμου Αθηναίων. Ναι, όταν κάποιο κάνει λάθο, οφείλει να το αναγνωρίζει. Εκείνο όμω που διαπίστωσα ήταν ο τρόπο, η ηλεκτρονική ένσταση που έκανα στη συνέχεια. Έχετε πέρασει μια ψηφιακή εποχή στο Δήμο. Ναι. Και είναι θετικό. Η πρώτη ερώτηση είναι, αν έχετε κάποιο να πείτε νέο στου ανθρώπου που παίρνουν κλήσει δεκαετιών πριν, αν αυτέ ισχύουν και πρέπει να τι πληρώσουν ή δεν πρέπει να τι πληρώσουν. Και το δεύτερο κομμάτι για την ψηφιακή μετάβαση του Δήμου. Ωραία, είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Πρώτον, να ξεκινήσουμε με την ψηφιακή μετάβαση για να μου επιτρέπετε λίγο να κάνω και να δώσω και μια χρηστική πληροφορία. Υπάρχει το e-services.cityofathens.gr. Να το επαναλάβω. e-services.cityofathens.gr. Για όποιον μας βλέπει. Μπαίνει μέσα και με λίγα κλικ μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Μιλάμε για πολυτεχνολογία, λίγη γραφειοκρατία. Έχουμε ισοποιήσει το 100% των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. Ό,τι μπορεί να χρειαστεί. Από ένα μητρό, ένα πιστοποιητικό, μέχρι όπως λέτε και εσείς, την ένσταση πολύ, για την κλίση. Πολύ γρήγορα, εγώ το έκανα πρόσφατα με κλίση που χρωστούσα, όπως είπε πολλοί κόσμος εδώ και πολλά χρόνια και δεν το ήξερα. Έκανα ένα αίτημα να μάθω, με ενημέρωσαν άμεσα τι χρωστάω, άμεσα έκανα το αίτημα για να το τακτοποιήσω σε 12 δόσεις. Τακτοποιήθηκε, δεν ξέρω, ισχύει φαντάζομαι αυτή η ένσταση. Ισχύει απολύτως, μόνιμη, και εγώ, αυτό το πιλώ στους φίλους μου είναι ότι δεν θέλουμε να σας βλέπουμε στο Δήμο. Ναι, δεν θέλουμε να έρχεστε να στον κυσέ, να περιμένετε στην ουρά και μετά πληρώνεις. Εύκολα, γρήγορα από το κινητό σας, από το σπίτι, με από το γραφείο, γίνεται πολύ από όπου θέλετε. Πάρα πολύ εύκολα. Τώρα, επειδή με ρωτήσατε για πόσα χρόνια, πλέον ψηφίστηκε μια νέα ρύθμιση, ευτυχώς, που λέει τι, ότι 5 χρόνια. Στα 5 χρόνια είναι το χρέος. Γιατί τι γινόταν μέχρι τώρα? Ερχόταν σε εμάς, τώρα πραγματικό θα σας το πω, μία κλίση από το 2002. Για οποιονδήποτε λόγο, έχει προκάτοχή μου, δεν θέλανε να την εισπράξουν. Έρχεται σε εμάς. Υποχρεούμαστε να στείλουμε το χαρτί. Και έρχεστε εσείς και μου λέτε, μα καλά, είναι δυνατόν? Μου στέλνεις μία κλίση από πριν από 20 χρόνια. Έχει ένα στοιχείο παραλογισμού. Πλέον, με τα 5 χρόνια καθαρίζουμε, που σημαίνει τι? Και ο πολίτης ξέρει μετά από 5 χρόνια ότι σχάζει, αλλά και ο Δήμος υποχρεούται, γιατί αλλιώς έχουμε ένομες συνέπειες, στα 5 χρόνια να σας έχουμε στείλει την κλίση. Και να είμαστε όλοι καλοί λογαριασμοί, κάνοντας καλούς φίλους. Έχουμε 500 ερωτήσεις ακόμα που έχουν έρθει, αλλά την επόμενη φορά θα είστε μαζί μας, γιατί σχεδόν κλείσαμε κανένα μισά ώρα για να κουβεντιάζουμε. Περνάει πάρα πολύ γρήγορη ώρα, γιατί αυτά τα θέματα δεν τελειώνουν ποτέ. Η καθημερινότητα σε μια πόλη. Να ελπίζουμε ότι θα μειωθούν και άλλο τα τέλη στο Δήμο. Έχουν ήδη μειωθεί κατά 5%. Yeah. Είναι η μεγαλύτερη περικοπή. Είναι και προεκλογική χρονιά. Όχι, είχαν κοπεί από πέρσι. Συγγνώμη, από τον Οκτώβριο του 2022. Λοιπόν, και μα έτσι όπως το πάτε εσείς, προεκλογική χρονιά είναι κάθε χρονιά. Να το πούμε αυτό όμως, γιατί έχει μια σημασία. Εμείς τι κάναμε? Τη μεγαλύτερη περικοπή δημοτικών τελών τα τελευταία πολλά χρόνια. Είναι 5% οριζόντια σε όλους και την ίδια ώρα εξακολουθούν βεβαίως να ισχύουν διάφορες ελαφρύνσεις για πολύτεκνους, για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Πώς το κάναμε αυτό? Διότι παρά την οικονομική πίεση που έχουμε, γιατί όλοι έχουμε πολύ μεγάλη οικονομική πίεση, ήρθε η Moody's, η οποία μας αναβάθμισε. Και μας αναβάθμισε λέγοντας τι? Ότι κάνουμε καλή διαχείριση των χρημάτων, ότι σεβόμαστε το δημόσιο χρήμα και ότι το κάνουμε αυτό με διαφάνεια.
Λοιπόν, κύριε Δημάρχη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Θα σας ξαναέχουμε σύντομα, ελπίζω, γιατί. Κύριε, εγώ σας ευχαριστώ. Όσο και αν δεν είναι στο κάδρο η αλήθεια είναι της επικαιρότητας οι δημοτικές εκλογές, επειδή έχουμε εθνικές εκλογές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε σύντομα. Θα έχουμε ένα ακόμα αυτοδιοικητικό μαζί μας, τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη, που τώρα είναι βέβαια βουλευτής, αλλά προέρχεται νομίζω από την τοπική αυτοδιοίκηση. Παλιός δήμαρχος Σκύρου και αγαπητός μου φίλος. Θα τον πετύχετε βγαίνοντας. Εξαιρετικός νέος πολιτικός. Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Από την θα παρεξηγηθούμε γιατί λέω όλα καλά λόγια για ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ, αλλά τι να κάνω. Τώρα, επειδή είναι αυτοδιοικητικός, θα έχουμε την εκπροσώπου και. Μα μόνο για αυτοδιοικητικούς λέω, να ξέρετε. Ναι, το γνωρίζω, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα. Σε 3-4 λεπτά έχουμε επιστρέψουμε με το πολιτικό μας πάνελ για την πολιτική επικαιρότητα. Που είναι πλούσια. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στις παρεμβάσεις και πάμε στο πολιτικό μας πάντα. Καλησπέρα σε τον κύριο Σπύρο Καρανικόλα, ο οποίος στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας πλέον. Και όχι ως με την προηγούμενη ιδιότητά του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είχε αποχωρήσει από το Πασόκ εδώ και πάρα πολύ καιρό και προσχώρησε πρόσφατα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα είστε υποψήφιοι, θα είστε υποψήφιοι. Στρατιώτης, κύριε Ξενάκη. Συντάσσουμε. Μπορεί να είναι στρατιώτης σύμφωνα με το ρεπορτάζ του επικρατείας. Είμαι στρατιώτης και θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις για την νικηφόρα πορεία της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές. Πολύ ωραία. Πάμε στον κύριο Μίλτο Χατζηγιαννάκη. Σας τον σύστησε νωρίτερα ο Δήμαρχος Αθηνών και ο Μπακογιάννης, επειδή είναι και προσωπικοί φίλοι, το είδαμε και όταν έμπαιναν και βγαίναν πως χαιρετηθήκανε, αν και δεν ανήκουν στον ίδιο πολιτικό χώρο. Καλησπέρα σας. Είχαμε κοινή πορεία από τη. Αυτοδιοικητική. Ήταν ο Περιφερειάρχης όταν ήμουν Δήμαρχος. Οπότε συνεργαστήκαμε. Βουλευτής Εύβοιας. Έτσι κάνουν οι Δήμαρχοι με τους Περιφερειάρχες. Είναι για το καλό της. Καλή συνεργασία. Καλή ήταν, ναι, καλή ήταν. Λοιπόν, βουλευτής Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιος ξανά προφανώς για τον βουλευτή στην Εύβοια. Και μια κυρία της παρέας, μοναδική, κυρία Σοφία Κατσιγιάννη. Υποψήφια, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ εγώ για το βήμα που υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Αττική και αναπληρώτρια τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ σε θέματα τουρισμού. Πολύ σωστά. Και είμαι και αντιδήμαρχος στο Δήμο Διονύσου, παιδείας, ισότητας και τουριστικής ανάπτυξης. Α, στο Διόνυσο δεν το ήξερα αυτό. Ο Διόνυσος είναι κομμάτι, νόμιζα πως είναι στα βόρεια ο Διόνυσος. Είναι Ανατολική Αττική. Είναι τα όρια. Εκεί πώς πάει το ΠΑΣΟΚ? Στο Διόνυσο. Λοιπόν, έχουμε κάποιες δημοτικές ενότητες που είναι πιο δυνατές, πιο καλές και είναι σε άλλες που. Εντάξει, πάμε λίγο πιο. Να δούμε μια δημοσκόπηση μαζί για να ξεκινήσουμε και την κουβέντα μας φρέσκια. Γιατί τώρα θα βλέπουμε δημοσκοπήσεις. Δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές. Θα έχει μια αξία να τις δούμε αφού προκηρυχθούν εκλογές. Αλλά είναι σαν να έχουν προκηρυχθεί χωρίς να έχουν προκηρυχθεί. Αν το υποψιαζούμε στο 9 Απριλίου. Είναι η Άλκο για τον Α απόψε το βράδυ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α. Και δείχνει πάνω κάτω αυτό που δείχνουν οι περισσότερες δημοσκοπήσεις ως τώρα, δηλαδή. Αυτό είναι απλό πρόθεση ψήφου. Το ερώτημα είναι σε αυτό. Αν είχαμε την Κυριακή εκλογές, τι θα ψηφίζατε? 32,1 είναι η Νέα Δημοκρατία, 25,1 ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σε 7 μονάδες διαφορά. Όπως ήταν περίπου, ήταν 6,9, περίπου η διαφορά της προηγούμενης εκλογής. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει μια πτώση περίπου μια με μονάδα. Την προηγούμενη δημοσκόπηση, όχι τις προηγούμενες εκλογές. Ναι, εκλογές, όχι, συγγνώμη. Την προηγούμενη δημοσκόπηση, έκανα λάθος. Της ίδιας εταιρείας εννοώ. Ναι, δημοσκόπηση. Ναι. Φαίνεται και από πάνω άλλωστε. 10,7 ήταν το ΠΑΣΟΚ, στο 9,8 είναι τώρα και τα υπόλοιπα τα βλέπετε. Εμφανίζονται 5 κόμματα να μπαίνουν στη Βουλή. Υπάρχει όμως και μεγάλο ποσοστό αδιευκρίνησης ψήφου, οπότε φαντάζομαι ότι δεν θα μείνει έτσι. Λοιπόν, οπότε ας ξεκινήσουμε την κουβέντα από αυτό. Και να μην ξεκινήσω από εσάς, κύριε Καρανικό, να ξεκινήσω από τους εκπροσώπους του εκπροσώπου των κομμάτων της αντιπολίτευσης, από εσάς, κύριε Χατζηγιαννάκη. Οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν και δείχνουν όλες και η προράτα που είδα πρόσφατα μια εταιρεία η οποία θεωρητικά χρησιμοποιείται και από μέσα προσκείμενα. Φιλικά στο ΣΥΡΙΖΑ, έδειξε 5 μονάδες πριν από 15 μέρες την δημοσκόπηση. Ναι. Νομίζω για το Άττικα. Λοιπόν, εσείς που έχετε μια εικόνα από την περιφέρειά σας, την Εύβοια, αλλά και η γενικότερη, τι βλέπετε? Κοιτάξτε, βλέπω διάφορα. Και γιατί δεν εμφανίζεται αυτό ενδεχομένως? Διάφορα ευρήματα θα σας πω και ναι. Γιατί δεν εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις και γιατί έχουν και ένα εγγενές πρόβλημα σχεδόν όλες οι δημοσκοπήσεις, όπως έδειξαν και πολύ πρόσφατα και οι εκλογές στην Κύπρο. Ναι. Δεν είναι μόνο της Κύπρου το πρόβλημα ή ναι. Των δημοσκοπικών της Κύπρου ή της Ελλάδας. Είναι ζήτημα το πώς αντιδράει πλέον ο κόσμος στο δείγμα και τι δείγμα πλέον έχουν οι δημοσκοπικές. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα σταθερά τηλέφωνα και τα ναι. Κινητά τηλέφωνα. Επειδή εγώ συνεργάζομαι και λόγω αυτοδιοίκηση με αρκετές δημοσκοπικές, δηλαδή και σήμερα είχα συζήτηση και την προηγούμενη εβδομάδα με 3-4 τουλάχιστον δημοσκοπικές και με πολιτικούς αναλυτές με τους οποίους το συζητάμε. Υπάρχει καταρχήν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 2012, μια υποεκπροσώπηση στις δημοσκοπήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι συντηρητικοί πολιτικοί αναλυτές την βρίσκουν στο 3% για ασφαλές συμπέρασμα, δηλαδή συνήθως για να κάνουν μια σωστή ανάλυση βλέπουν τις δημοσκοπήσεις και προσθέτουν 3% για να είναι μέσα, κάποιοι και μεγαλύτερο. Αυτό
Προφανώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τάσεις. Είναι σαφές αυτό. Όχι ότι δεν είναι εργαλεία σοβαρά. Είναι σοβαρά εργαλεία στα οποία μπορούμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα. Και έχουμε δει τον τελευταίο καιρό προφανώς μια πτώση της κυβέρνησης. Φυσιολογική θα έλεγα εγώ. Αρκετά φυσιολογική πτώση της κυβέρνησης. Ιδίως από τις υποκλοπές και μετά είχε μεγαλώσει. Έχει σταθεροποιηθεί σε ένα σημείο. Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτά είναι τα σημάδια της κυβέρνησης. Βλέπουμε μια. Εγώ αυτό που εισπράττω και στη δική μου την περιφέρεια είναι αρκετό κόσμο, ιδίως από το Μάιο και μετά. Και μπορώ να πω ακόμα πιο έντονα μετά το φθινόπωρο. Να έρχεται κοντά μας, ακόμα και στις εκδηλώσεις που κάνουμε, ακόμα και στις συγκεντρώσεις που κάνουμε, αρκετά περισσότερο κόσμο. Άρα ναι. Υπάρχει μια συσπήρωση του κόσμου του δικού μας και δεν το έχω δει μόνο στην Εύβοια, το έχω δει και σε άλλες περιοχές, γιατί έχω περιοδεύσει σε αρκετές περιοχές το τελευταίο τετράμινο. Και νομίζω ότι αυτό που θα δούμε στις εκλογές θα είναι κάτι αντίστοιχο με τις Κύπρου. Αυτό είναι μια εκτίμηση την οποία τη συζητάμε, δηλαδή θα είναι πολύ, πολύ κοντά τα δύο κόμματα. Εμείς λέμε ότι θα είναι πρώτος. Κύριε Χατζηγιάννη, και αυτό όμως για το ΣΥΡΙΖΑ. Εάν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις της Κύπρου, έχασε ο δεύτερος. Και ο πρώτος. Στις επαναληπτικές. Συγγνώμη, στην Κύπρο, αν θυμάμαι καλά, και νομίζω θυμάμαι καλά, ο πρώτος ήταν πρώτος από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι τελείως διαφορετικό το σύστημα. Ναι. Είναι προεδρικές εκλογές που υπάρχουν επαναληπτικές. Ναι, έχετε δίκιο. Αλλά μιλάμε, συγγνώμη, Νίκο, για αριθμούς. Καλά. Και ο πρώτος ήταν πρώτος. Ο εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ από εκεί που φαινόταν τρίτος πήρε κοντά στο 30%. Ήρθε δεύτερος. Σωστό. Ο εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, του συγγενούς κόμματος. Του συγγενικού κόμματος με το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο τον νυν πρόεδρο, τον κύριο Χριστοδουλίδη, τον δείχνανε 10 μονάδες πάνω και τελικά ήταν 2 μονάδες πάνω. Ναι. Αυτό λοιπόν το 3, πρόβλημα 5, που είχε. 2,5 μονάδες ακριβώς ήταν. 2,6. Ήταν όμως πρώτος. Αυτή λοιπόν τη διαφορά, την αστοχία των δημοσκοπήσεων και όχι μόνο των δημοσκοπήσεων και των exit polls. Ναι. Γιατί οι δημοσκοπήσεις, εντάξει, είναι λογικό να πέσουν έξω, είναι μικρά τα δείγματα. Μάλιστα, στα exit polls είναι πολύ μεγαλύτερα. Αυτή λοιπόν την τεράστια διαφορά εμείς θεωρούμε ότι έχει εξανεμιστεί. Και θεωρούμε ότι επειδή εκεί η πραγματική δημοσκόπηση είναι οι εκλογές, εκείνη την ημέρα των εκλογών ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μπροστά και εγώ λέω και καθαρά. Όχι με 10.000 ψήφους ή 20.000 ψήφους. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι καθαρά πρώτο κόμμα. Αυτό περιμένουμε. Βλέπουμε μια συσπήρωση του κόσμου που όπως έχει δείξει και η πορεία προς τις εκλογές και τις προηγούμενες και τις προπροηγούμενες, ο Αλέξης Τσίπρας έχει έναν τρόπο να καλεί τον κόσμο, να συσπηρώνει τον κόσμο και να κερδίζει ή τουλάχιστον να δίνει πολύ δυνατές εκλογικές μάχες. Αυτό πιστεύουμε ότι θα συμβεί και τώρα. Λοιπόν, πάμε και σε εσάς, την εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, να ρωτήσουμε και εσάς, κύριε Χατζηγιάννη. Εσείς τι βλέπετε? Οι δημοσκοπήσεις, ενώ σας δείχνανε σε μια εκτόξευση πριν από ένα χρόνο με την εκλογή του κ. Ανδρουλάκη, τώρα το πράγμα φαίνεται να έχει. Ο διπολισμός και η ένταση μεταξύ των δύο μεγαλύτερων κομμάτων να σας έχει συρρυκνώσει δημοσκοπικά. Τι εικόνα έχετε εσείς εκεί από την περιοχή σας και γενικότερα? Κύριε Ξενάκη, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ πάνω απ' όλα παραμένω πολίτης. Πολίτης που έρχεται καθημερινά σε επαφή με τον κόσμο. Θέλετε ως αντιδήμαρχος στο Δήμο Διονύσου, θέλετε λόγω της ίδιας της δικής μου ιδιοσυγκρασίας. Μιλάω καθημερινά με ανθρώπους, συζητάω και αναφερόμαστε συνέχεια στα προβλήματα των πολιτών. Σε μια εποχή λοιπόν που ο κόσμος, η πολιτική κυρίως, αυτή την εποχή τσακώνονται για τις δημοσκοπήσεις. Σε μια εποχή που η πολιτική, σε μια περίοδο που οι πολιτικοί τσακώνονται και προσπαθούν να ανταγωνιστούν ένας τον άλλον για το ποιος είναι καλύτερος, ακόμα και άνθρωποι του ίδιου ψηφοδελτίου. Εγώ λοιπόν σε αυτή την εποχή επιλέγω να μιλήσω για τα προβλήματα των πολιτών και όχι για τις δημοσκοπήσεις και να σας εξηγήσω το γιατί. Σε 1,5 μήνα, σε 2, σε 3, τα αποτελέσματα θα το έχουμε. Ας μιλήσουμε λοιπόν για κάτι σοβαρό, για κάτι ουσιαστικό. Ας μιλήσουμε για την ακρίβεια. Έρχομαι σε επαφή ως αντιδήμαρχος παιδείας και ως νέος γονιός καθημερινά σε επαφή με νέους γονείς. Και όταν λέμε νέους, δεν μιλάμε ηλικιακά νέους, αλλά που έχουν πρόσφατα γίνει γονείς. Ξέρετε πόσοι είναι αυτοί που δυσκολεύονται αυτή τη στιγμή λόγω των ανατιμήσεων, 25% στα γαλακτοκομικά, να αγοράσουν γάλα, ακόμα και το πιο φθηνό στα παιδιά τους. Το πιο φθηνό τι εννοώ? Αυτό το συμπυκνωμένο που το αραιώνουμε και με νερό. Για να μην μιλήσω για τα βρεφικά γάλατα. Οπότε, αντί να μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις και καλή ιδέα. Τι θα δείξει η δημοσκόπηση και ποιος θα βγει πρώτος, μήπως καλύτερα να κάνουμε μια δημοσκόπηση και να δούμε πότε πιστεύουμε ότι πραγματικά η ανατίμηση και η ακρίβεια, το πραγματικό πρόβλημα δηλαδή, οι ανατιμήσεις και η ακρίβεια αυτή τη στιγμή, το πραγματικό πρόβλημα των πολιτών θα πάψει να υπάρχει. Ναι. Αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει να δούμε. Όχι ποιος θα είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος και με τι ποσοστά. Πολύ ωραία.
Μα επαναφέρετε, εντάξει. Εγώ το βρίσκω πολύ ωραία την ιδέα. Πάρα πολύ ωραία. Δεν παίζει όμως ένα ρόλο. Αυτό που θα έρθει πρώτο θα εφαρμόσει πολιτικές που αυτό που επισημαίνεται ως πρόβλημα μπορεί να το λύσει ή να το βελτιώσει. Άρα παίζει ένα ρόλο. Φυσικά και παίζει ρόλο ποιο θα έρθει πρώτο. Απλά πιστεύω ότι δεν παίζει ρόλο αυτή τη στιγμή να μιλάμε για δημοσκοπήσεις, γιατί έτσι κι αλλιώς σε 1,5 μήνα θα έχουμε το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων. Σε 1,5 μήνα, δηλαδή τις εκλογές, μάλλον σε 1,5, 2 ή 3 μήνες, εν πάση περιπτώσει που θα γίνουν οι εκλογές, θα μας το πει ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης. Τότε λοιπόν να μιλήσουμε για το ποιος βγήκε πρώτος και τι πολιτική θα εφαρμόσει και πώς τελικά ο κόσμος θα σταματήσει να νιώθει ανασφαλής, θα σταματήσει να απειλείται σε εισαγωγικά να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία ίσα-ίσα και μόνο για τα προεκλογικά τυράκια που τους δίνει και λόγω της επιδημοτικής πολιτικής και να δούμε στην πράξη. Τα ψηφίζετε. Συγγνώμη. Τα ψηφίζετε τυράκια αυτά. Ψηφίζετε και εσείς πάντως. Ψηφίζετε τα ψηφίζετε και εσείς ως κόμμα. Τα τυράκια αυτά, τα τις, ναι, τα όχι όλα. Και σίγουρα εννοείται ότι ευνοεί τον κόσμο. Ψηφίσω. Ότι ευνοεί τον κόσμο σε αυτή την περίοδο με τον πληθωρισμό που έχει φτάσει στο 7% τον Ιανουάριο. Προφανώς εμείς είμαστε με τον κόσμο, είμαστε με το λαό και τους συμπολίτες. Το λέω γιατί εννοείται δεν γίνεται να μην ψηφίσουμε κάποιο επίδομα. Αλλά από εκεί πέρα δεν είμαστε καθόλου υπέρ της επιδοματικής πολιτικής. Μάλιστα. Καλά το βάλε το θέμα της ακρίβειας για να μην γίνει πάντως. Αυτά που δίνεται στον κόσμο είναι τυράκια. Λοιπόν, κύριε Ελευθερόπου. Τι τελικά ισχύει από αυτό. Νομίζω ότι το συμπέρασμα. Και να μείνουμε και στο θέμα της ακρίβειας. Είναι πολύ σημαντικό που το έβαλε η εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πω και έχει δίκιο. Ναι. Αλλά να δώσω μια απάντηση να δημοσκοπήσουν. Νομίζω ότι είναι παγιωμένη και σαφέστατη η εικόνα και δεν προέκυψε τώρα. Όλη την περίοδο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έχει μια σαφέστατη, σταθερή υπεροχή και προβάδισμα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ και του κύριου Τσίπρα. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό, κύριε Ξενάκη και κύριε Ελευθερόπουλο, δεν είναι όσο εκ του θαύματος. Υπάρχει εξήγηση γιατί συμβαίνει η σταθερή δημοσκοπική διαφορά της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Και η απάντηση είναι σαφέστατη. Οι πολίτες έχουν μπροστά τους, κρίνουν και συγκρίνουν δύο περίοδους. Την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Και την περίοδο της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ποια ήταν η πραγματική κατάσταση της χώρας σε αυτές τις δύο περιόδους? Θυμίζω, περίοδος ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ με πρωθυπουργό Τσίπρα, αύξηση φόρων, αύξηση ασφαλιστικών εισφορών, αύξηση της ενεργείας, μηδενική ανάπτυξη, προβλήματα στα εθνικά ζητήματα της χώρας, εύρος αφύλακτος. Και πάρα πολλά άλλα προβλήματα, για να μην θυμίσω τώρα για τις συντάξεις, την κατακυρίωση των συντάξεων, για τη μη προστασία της πρώτης κατοικίας που τώρα εκχαίουν κροκοδίλια δάκρυα και άλλα πολλά τα οποία θυμάται ο κόσμος. Τα οποία θυμάται ο κόσμος, κύριε Χατζηγιαννάκη. Και από την άλλη, για να το ολοκληρώσω, έχει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη που σε συνθήκες πρωτοφανούς κρίσης, πρωτοφανών εξωγενών προκλήσεων και κρίσεων. Θυμίζω την πανδημία, θυμίζω τον πόλεμο, θυμίζω την πληθωριστική κρίση και την ενεργειακή κρίση που βιώνει σήμερα ο κόσμος και οι πολίτες και η χώρα. Τι έκανε η κυβέρνηση αυτή? Μείωσε φόρους, μείωσε ασφαλιστικές εισφορές, έφερε ανάπτυξη, αύξησε τους μισθούς. Για πείτε μας πότε μειώσατε τις ασφαλιστικές για πρώτη φορά, κύριε Χατζηγιαννάκη, μετά από 12 χρόνια μνημονίων της συντάξης. Πείτε μας πότε μειώσατε ασφαλιστικές εισφορές. Δεν σας διέκοψα, σας άκουσα, θα σας απαντήσω όλα. Εδώ είμαι να απαντήσω σε όλα. Αύξησε, κύριε Χατζηγιαννάκη, και να έχετε την πολιτική τόλμη να το ομολογήσετε ότι για πρώτη φορά στη χώρα μετά από 12 χρόνια μνημονίων οι συντάξεις αυξήθηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Ελληνική ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τολμήσατε να κάνετε μια αύξηση. Δεν τολμήσατε να κάνετε δικό σας νόμο. Πότε αυξήθηκαν οι συντάξεις? Πότε αυξήθηκαν οι συντάξεις? Επειδή κοροϊδεύετε τους συνταξίους. Πότε αυξήθηκαν? Μπορείτε να μου πείτε πότε αυξήθηκαν? Ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε τις συντάξεις? Πότε ψηφίστηκε η διάταξη? Ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε τις συντάξεις? Δεν μου απαντάτε. Με τον νόμο Κατρούγκαλο αυξήσατε τις συντάξεις? Θα τα πω, θα τα πω. Σας ακούν οι συνταξιούχοι και ανεβαίνει η πίεσή τους. Σταματήστε να τους κοροϊδεύετε, κύριε Κατσιγιάννη. Εσείς τους κοροϊδεύετε. Εσείς ψηφίσατε τον νόμο Κατρούγκαλο. Που διαλύσατε τις συντάξεις, τις διαλύσατε, κατακρεουργήσατε τις συντάξεις, κυρίας. Μισό. Να μην πηγαίνουμε από θέμα σε θέμα. Παράκληση, να μην πηγαίνουμε από θέμα σε θέμα. Όχι, απλά δεν είναι καλά. Απλά είναι καλά. Γιατί τώρα τα θυμήθηκε ο κύριος Γαρνιάκη. Μην μιλάτε και τρεις μαζί. Γιατί το λέω συνολικά. Σε λέω συνολικά. Κύριε Ξενάκη, το λέω συνολικά. Και κλείστε για να απαντήσουν. Γιατί η εικόνα των δημοσκοπήσεων έχει λοιπόν εξήγηση.
Οι πολίτες κρίνουν, ναι. Οι πολίτες συγκρίνουν. Και οι πολίτες θέλουν, και αυτό είναι σαφέστατο το μήνυμα, και θα επιβεβαιωθεί στις κάλπες όποτε και αυτές διεξαχθούν στο προσοχές μέλλον, ότι θέλουν μια ισχυρή και αυτοδύναμη κυβέρνηση και δεν θέλουν πειραματισμούς, ναι. Δεν θέλουν να επιστρέψουν πίσω στις δυνάμεις της δημαγωγίας και του λαϊκισμού με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα πρωτεργάτη σε αυτές τις δυνάμεις, γιατί δεν θέλουν να ξαναβαλτώσει η χώρα. Δεν θέλουν η χώρα να μπει σε περιπέτειες. Δεν θέλουν η χώρα να ξαναμπεί σε αβεβαιότητα και ανασφάλεια όπως την έβαλε ο Τσίπρας το 2015 με τα δημοψηφίσματα και όλα αυτά που βιώσαμε. Και θέλουν η χώρα να πάει μπροστά. Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Ξενάκη, και κλείνω. Η μοναδική προοπτική της χώρας για να συνεχίσουν την πορεία μπροστά είναι η Νέα Δημοκρατία, η ισχυρή και αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θέλω να σας πω ότι μας βλέπει πάρα πολλοί κόσμος. Έρχεται εδώ πέρα μια βροχή μηνυμάτων. Μετά την δική σας παρέμβαση, κύριε Καρανίκολα, θέλω να το πω αυτό. Αυτό συνέβαινε και παλιότερα. Να πω απλώς ότι η ανεργία μειώθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ σε αυτά τα επιχειρήματα που είπατε. 10%. Έτσι, 9 νομίζω. Ναι, ναι. Κάπου μειώθηκε. Περίπου 9 με 10%. Και οι ασφαλιστικές φορές επιρροτές στον κύριο Καρανικόλα μειώθηκε τις δύο φορές που έκανε την αύξηση του βασικού μισθού, του κατώτατου μισθού η Νέα Δημοκρατία. Υπήρχε ως αντιστάθμινο για τις επιχειρήσεις μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Τρεις φορές αύξηση. Τρεις φορές αύξηση του κατώτατου μισθού. Τρεις φορές αύξηση του κατώτατου μισθού. Και βέβαια να μας απαντήσετε συνολικά και κάτι άλλο. Γιατί προσέξτε τώρα την υποκρισία. Επειδή τον εκτιμώ πάρα πολύ τον κύριο Χατζηγιαννάκη, το ξέρει προσωπικού. Προσέξτε την υποκρισία. Δεν προσωπικό. Όχι, όχι, όχι. Πολιτικά κάτι. Πολιτικά, ακούστε κύριε Ξενάκη. Την υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ. Κόπτονται για τους αδύναμους και τους ευάλωτους, αλλά τη στιγμή που η κυβέρνηση ψηφίζει θετικά μέτρα στήριξης των αδύναμων και των ευάλωτων, απέχουν. Δεν ψηφίζουν τα θετικά μέτρα στήριξης των αδύναμων και των ευάλωτων. Λοιπόν, τελεία. Παρακαλώ, κύριε Καρανικόλα, παρακαλώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Ενώ η Νέα Δημοκρατία το λέει ξεκάθαρα. Δεν είμαι καθόλου υπέρ των ευάλωτων και των αδύνατων, είμαι υπέρ των αρίστων. Για τα κόκκινα δάνεια δεν κάνω τίποτα τώρα, και ξεκινάει η πληστηριασία. Δεν θέλω να σας διακόψω. Θα υπενθυμίσω ότι πολλά από αυτά θα ψηφίσει για το Πασόκ πάντως. Όχι το συγκεκριμένο νόμο σχετικά με τα κόκκινα δάνεια. Όχι, παρακαλώ. Αυτό, να το συζητήσουμε αυτό με τα κόκκινα δάνεια, γιατί έχει σημασία. Λοιπόν, παρακαλώ, ναι, αλλά δεν θα γίνει έτσι η συζήτηση. Να πάμε. Ένα-ένα θέμα. Επειδή έθεσε πάρα πολλά ζητήματα, μπορούμε να τα πάρουμε όλα ένα-ένα. Καταρχήν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος το 2015. Καλά, προφανώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρήκε μια χώρα στα μνημόνια, στην δίνη των μνημονίων, εκεί που την είχαν οδηγήσει κυρίως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είχε καταστρέψει τη χώρα με ψεύτικους ισολογισμούς, να τα λέμε όλα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτοί που κατέστρεψαν τη χώρα παρέδωσαν άδεια ταμεία και παρέδωσαν τον ΕΦΚΑ με 1,5 δισεκατομμύριο έλλειμμα και χωρίς να ξέρουμε αν μπορούν να πληρωθούν συντάξεις το 2015. Να κουνάν το δάχτυλο στο ΣΥΡΙΖΑ που βρήκε μια κατεστραμμένη χώρα, έκανε μια διαπραγμάτευση την οποία ό,τι μπόρεσε πήρε και πάλεψε και έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, θέλει τεράστιο θράσος. Ποια χώρα βγάλατε από τα μνημόνια? Όχι, όχι, παρακαλώ. Τη βγάλαμε από τα μνημόνια το 2018, κύριε Χατζηνικόλα, όταν ήσασταν σε Καρανικόλα. Καρανικόλα, με συγχωρείτε. Προσέξτε, το 2018 βγάλατε τη χώρα από τα μνημόνια. Το ξέρετε, κύριε Χατζηγιαννάκη, ότι μέχρι το καλοκαίρι τον Αύγουστο του 2022 η χώρα ήταν σε επιτροπή ανατρίμηνο. Η επιτροπή με τα μνημόνια, αν ξέρετε. Εγώ δεν λέω ψέματα, εσείς λέτε ψέματα. Παράκληση θερμή, δεν μιλήσουν όλοι. Η χώρα βγήκε από την Επιτροπή τον Αύγουστο του 2022. Κύριε Καρανικόλα, μπορεί να λέτε ό,τι θέλετε. Η γιατί χώρα βγήκε από τα μνημόνια το 2018. Δεν ήταν σε ΣΥΡΙΖΑ με πολιτικές. Και είχε ήταν ή όχι σε Επιτροπή μέχρι τον Αύγουστο του 2022. Κύριε Καρανικόλα, που θα τους διώχνατε όλους με ένα μόνο. Μπορεί να μην ξέρετε τι είναι το μνημόνιο. Αυτά που υπογράφατε τότε ως Πασόκ και ελέγχανε τη Δημοκρατία. Μπορεί να μην ξέρετε τι είναι. Αλλά δεν είναι κακό. Συγγνώμη, δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι αυτή η κουβέντα. Λοιπόν, κύριε Καρανικόλα, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, δεν διακόψετε καθόλου, γιατί κάνουμε μια κουβέντα στην οποία μετέχουν όλοι και η κυρία της παρέας που μετέχει επίσης. Λοιπόν, είναι ευγενής και δεν διακόπτει. Οπότε να αφήσουμε να ολοκληρώσει την τοποθέτησή του και ας δώσουμε το λόγο να ακουστεί εκείνη και να κάνουμε μια κουβέντα που να ακούγονται όλοι. Δεν ακούγεται κανένα τώρα με αυτό το διάλογο έτσι όπως γίνεται και θα μας το λέει ο κόσμος μετά και θα μαλώνει εμένα και θα έχει και δίκιο. Παράκληση, παράκληση. Ολοκληρώστε την τοποθέτηση σας, παρακαλώ. Χωρίς διακοπές. Ναι, ναι, χωρίς διακοπές. Δεν είπα τίποτα, λέω χωρίς διακοπές. Λοιπόν. Όχι άλλη διακοπή, παρακαλώ. Άρα, εδώ μιλάμε για πλήρη στρέβλωση της αλήθειας, για μια κυβέρνηση η οποία ακόμα και ως αξιωματική αντιπολίτευση και δυστυχώς
προσφάτως προσχωρήσαν στη συγκεκριμένη κυβέρνηση, τα πήρε όλα της τα καλά, όλη της την επιχειρηματολογία ο κύριος Καρανικόλας, δυστυχώς, έτσι όπως είχε πορευτεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον απόλυτο λαϊκισμό, με τις πρέσπες, τις περικεφαλαίες και δυστυχώς όλες τις συντάξεις, κοροϊδεύοντας και τους συνταξιούχους, μια και αναφέρθηκε πριν στις συντάξεις, τα αναδρομικά δεν ήταν κοροϊδία? Η κατάργηση της 13ης σύνταξης δεν ήταν κοροϊδία των συνταξιούχων? Ή μήπως όλα τα χρήματα που έχουν χάσει οι συνταξιούχοι αυτή την τετραετία και τώρα τους δίνουν 200 και 300 για να τους κοροϊδέψουν σε μια αύξηση που δεν την ψηφίσανε καν αυτοί? Καν δεν την ψηφίσαν αυτοί. Είναι με το νόμο του 2018. Αλλά ούτε αυτό δεν τολμάτε να πείτε. Λοιπόν. Ούτε αυτό δεν τολμάτε να πείτε, δυστυχώς. Γιατί έχετε διακόψει τη σχέση σας με την αλήθεια στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση. Πάντως, να πω μια κουβέντα. Οι συνταξιούχοι στις τελευταίες εκλογές τιμώρησαν τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί. Προφανώς. Γιατί παραμυθιάστηκαν από τον λαϊκισμό της Νέας Δημοκρατίας. Yeah. Τι έχουν να πούν τώρα που έβγαινε ο κύριος Πέτσας και τους έλεγε: μην κάνετε προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, θα τα πάρετε όλοι τα αναδρομικά. Και το κατάλαβα τώρα, είναι έρχομαι, Δημοκρατία. Έρχομαι. Τώρα λοιπόν που θα το δουν, τώρα που δίνει τα τυράκια στους τα 200 και 400 για την προσωπική διαφορά η οποία υποτίθεται θα καταργούσαν. Παρακαλώ, αφήστε καμιά μισή δουλειά. Έτσι και εξαγγείλει. Για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι συνταξιούχος, έστω και τα 200-300 ευρώ δεν είναι τυράκια. Όχι, προσέξτε. Να μπορέσει να κλείσει κάποιες τρύπες. Κύριε Ελευθερόγλου, αν του είχαν δώσει, αν κρατούσαν τη 13η σύνταξη, τα 550 κάθε χρόνο, δεν θα είχε ανάγκη τα 300. Να αύξανε τα 550, καλά θα κάνανε να τα αυξάνανε και να το επικροτούσαν. Αυτά που του κόψανε, να του δίνουν 300, δεν είναι τυράκια. Αν είναι τυράκια η επιδοματική πολιτική, τι είναι? Στα 1000 ευρώ ήταν 150 ευρώ η 13η σύνταξη που είχατε δώσει. Όχι, δεν ήταν 150, ήταν 550. Όχι, 550 είναι μόνο για αυτό που ήταν χαμηλό. Κλιμακωτά ήταν, κύριε. Ήταν κλιμακωτά. Δεν ήταν 13η σύνταξη. Ήταν για τους χαμηλούς συνταξιούχους ολόκληρο το ποσό. Ναι, και για τους άλλους ποσοστιαία. Έμενε το 550 ήταν το στάνταρ, το εφάπαξ. Και αυτό ήταν και 800 εκατομμύρια. Όχι, είναι. Θα το κοιτάξω, θα το τσεκάρω και ήταν στάνταρ. Ήταν σίγουρα για αυτούς που πέραν 500 ευρώ 500 και για αυτούς που ήταν από πάνω ήταν ένα κομμάτι των 500. Μόνο στους ψηλά αμοιβόμενους πάνω από 300 ευρώ δεν έπαιρναν. Υπήρχε, θεσμοθετήθηκε ένα μήνα πριν από τις εκλογές προηγούμενες, ψηφίστηκε την Δημοκρατία, είναι αλήθεια. Και καταργήθηκε. Καταβλήθηκε λίγο πριν τις εκλογές, 6 μέρες πριν τις εκλογές. Ναι, και καταργήθηκε. Και καταργήθηκε. Καταργήθηκε. Όπως τα αναδρομικά. Τα αναδρομικά δηλαδή δεν τους τα κόψανε. Για να λέμε την αλήθεια. Δεν τους κοροϊδεύει ο κύριος Πέτσας. Λοιπόν, θα απαντήσει ο κύριος Καρανικόλας συνέχεια. Κύριε Καρανικόλα, θα απαντήσει. Αν του κοροϊδεύσει ή όχι, προφανώς του κοροϊδεύσει. Αλλά ποιος κοροϊδεύει τους συνταξιούχους, το ξέρουμε. Λοιπόν, για να ακούσουμε και εσάς, να μείνουμε λίγο στο κομμάτι της συντάξης. Και να μας απαντήσει για τα άδεια ταμεία του ΕΦΚΑ. Το 1,5 δις. Το ένα άλλο κόμμα. Να σα πω κάτι για τα κόμματα. Όχι, ήταν στην κυβέρνηση, δεν παίζει ρόλο. Θέλω να πω τώρα. Το μισό σας κόμμα από το άλλο κόμμα προέρχεται. Θέλω να πω. Παραπάνω πρόβλημα. Τώρα, αυτά συμβαίνουν. Δεν ψηφίζουν όλοι το ίδιο κόμμα. Όχι, δεν το λέω για αυτό. Οι μετακινήσεις μια χαρά είναι. Ο κ. Ραγκούση, α πούμε, ήταν δεξί χέρι του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Και είναι δεξί χέρι του κ. Τσίπρα τώρα. Σημαίνουν αυτά. Λοιπόν, εγώ δεν το κακίζω. Συμβαίνουν στην πολιτική αυτά. Το 2000, εγώ θα ήθελα να μείνουμε λίγο στου πληστηριασμού και στα κόκκινα δάνεια. Δεν θέλαμε συντάξει. Με τη συντάξη θέλετε, παρακαλώ. Όχι, και αυτό. Όχι, όχι. Βάλτε τα ζητήματα που θέλετε εσεί. Αφορούν πάρα πολύ κόσμο και αυτά. Βάλτε το ζήτημα, είστε και δικηγόρο. Εσεί το ξέρετε αυτό. Θα αφορούν περισσότερο, κύριε Ξενάκη. Ναι, το πιστεύω. Θα αφορούν περισσότερο. Ακριβώ θα αφορούν περισσότερο και επειδή δεν έχουμε και πολύ τηλεοπτικό χρόνο. Το 2022 είχαμε περίπου 39.000 πληστηριασμούς. Το 2023, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε 50.000 πληστηριασμούς. Ενώ μέχρι το 2025, σύμφωνα με δεδομένα και στατιστικά, από ό,τι φαίνεται, θα γίνουν 250.000 πληστηριασμοί. Η ακρίβεια σφίγγει πραγματικά τη θηλιά στο λαιμό των νοικοκυριών. Εμείς το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, με τον νόμο ΠΑΣΟΚ, όπως εμένα προτιμώ, εγώ προτιμώ να τον λέω, διότι εμείς το ΠΑΣΟΚ λειτουργούμε ομαδικά και ενωτικά και προφανώς για να βγει ένα τέτοιο αποτέλεσμα, μιλάω για τον νόμο Κατσέλη, δούλεψαν πολύ. Γιατί έτσι το ξέρουν όλοι όμως. Έτσι το ξέρουν όλοι. Και επειδή η κυρία Κατσέλη τώρα είναι με εμάς, γι' αυτό. Όχι, καθόλου. Αιτιολόγησα πριν. Όχι, αλήθεια, έμαθα. Όχι, είναι αλήθεια και είναι μάλιστα. Τώρα ετοιμάζει. Απλώς τους καλούς νόμους τους δίνουν το όνομα του Υπουργού. Εντάξει, ήταν καλός νόμος. Και τους κακούς νόμους. Ήταν καλός νόμος, αλλά ήταν πολύ καλύτερος από όσους είπε. Γιατί και ο νόμος Κατρούγκαλου. Ήταν σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Νόμος ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μια νόμος Κατρούγκαλου. Κακά τα ψέματα. Και κάθε νόμος είναι νόμος της κυβέρνησης, δεν είναι του ενός Υπουργού. Ήταν στην πιο λοιπόν δύσκολη εποχή, μνημονιακή εποχή, και καταφέραμε λοιπόν
για τους πολίτες κάτι πολύ καλό. Την προστασία λοιπόν της πρώτης κατοικίας ουσιαστικά και πραγματικά ήταν η κύρια και πιο αποτελεσματική προστασία αυτής. Από τα μνημόνια στα οποία εσείς τους βάλατε βέβαια. Τους βάλαμε εμείς γιατί με μια διοίκηση, μια κυβέρνηση 2004-2009, η οποία μας έφερε στο αποτέλεσμα αυτό. Ο κράτος δεν άρχισε το 2015, ούτε το 2009. Και αυτά βάσει αριθμών, όχι εμένα του μου ήρθαν από το μυαλό. Κάποτε πτώχευσε. Ναι. Αυτό είναι σίγουρο ότι πτώχευσε κάποτε. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τότε λοιπόν θεσμοθετήθηκε. Έχουμε λοιπόν μερικά χρόνια μετά το ΣΥΡΙΖΑ να καταργεί το νόμο αυτό. Και το 2010 επίσης δεν τον ψήφισε ποτέ. Ωστόσο, για να μην λέμε μόνο τα κακά της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, της κυβέρνησης της ΕΝΕΛ. Ποτέ δεν το ψήφισε και ακόμα και τώρα λοιπόν με αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση και την άδεια των πληστηριασμών που τους έχει αφήσει ελεύθερους, δεν ζητάει καν την επαναφορά του. Το 2010 εμείς. Αυτό που θεσμοθετήσαμε ήταν το εξής, ότι η πρώτη κατοικία προστατεύεται, αλλά περνάει με δικαστική απόφαση. Και τι η περιουσία των πολιτών και η οικονομική κατάσταση. Ενώ στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας τότε, υπουργός μην θα έλεγα εγώ, μπορούμε να πούμε και τα ονόματα, αλλά δεν χρειάζεται, εν πάση περιπτώσει. Έλεγε, είπε λοιπόν στη Βουλή, ότι θα μπορούσε απλά με ένα αίτημα ο πολίτης να αιτηθεί να μπει στον νόμο ΠΑΣΟΚ, στον νόμο Κατσέλη, εν πάση περιπτώσει, χωρίς την δικαστική απόφαση. Εμείς λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ είμαστε και θα είμαστε διαχρονικά πάντα υπέρ της διαφάνειας. Το αποδείξαμε λοιπόν με αυτό, το αποδεικνύουμε με τις ανεξάρτητες αρχές. Και με την κυρία Καλλιδί και με τον κύριο Τσοχατζόπουλο υπέρ της διαφάνειας. Όχι. Ακόμα και αυτό, θέλετε κάτι. Είναι ο μόνος που έκανε κάτι. Μπήκε στη φυλακή κατευθείαν. Όχι κατευθείαν. Κατευθείαν δεν μπήκε ακριβώς στη φυλακή. Για πόσους άλλους έχουν αποδειχθεί πράγματα και είναι ακόμα έξω και ελεύθεροι. Πέρασε καιρός πολύ. Φτάνει η λασφολογία και ότι όλα τα έχει υπομειστεί. Γενικά όχι την κύριο Τσοχατζόπουλο και ότι όλα τα υπομείζεται το ΠΑΣΟΚ στην πλάτη του κλπ. Εννοείται έχει κάνει λάθη. Εννοείται έχει πληρώσει για τα λάθη. Και εννοείται τα έχει παραδεχτεί. Ναι. Κάτι το οποίο οι άλλες κυβερνήσεις δεν έχουν κάνει. Τα άλλα κόμματα δεν έχουν κάνει. Ναι. Εδώ είμαστε, εδώ είναι και οι συνάδελφοι, εν πάση περιπτώσει, από τα άλλα κόμματα. Δεν έχω ακούσει ποτέ τον κύριο Σιμίτη να μιλάει για τον κύριο Τσοχατζόπουλο, αλλά δεν πειράζει. Ναι, συνεχίστε. Τι θέλετε να πείτε με αυτό. Λέω, δεν τον έχω ακούσει ποτέ να κάνει αυτοκριτική για τον κύριο Τσοχατζόπουλο, που είχε κορυφαίο υπουργό και μπήκε στη φυλακή για μίζες. Μπορεί όχι συγκεκριμένος, άλλοι πέθανε ο άνθρωπος τώρα και δεν έπαμε το λέω πραγματικά, αλλά τι να κάνουμε. Και εμάς πρέπει τόσο εμείς την αυτοκριτική μας την έχουμε κάνει. Ναι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως έχετε αυτομαστιγωθεί επαρκώς. Ακριβώς. Λοιπόν, και μαστιγωθεί από την κοινωνία. Ο ρυθμός των πληστηριασμών αυξάνεται όλο και περισσότερο. Ναι. Εγώ αναρωτιέμαι με την ακρίβεια που βιώνει ο κόσμος. Αύριο έρχεται μια ρύθμιση, συγγνώμη, για τον εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος θα διευκολύνει, γιατί η αλήθεια είναι πως δεν έχει πετύχει. Ο οποίος απέτυχε μέχρι τώρα ο εξοδικαστικός του ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, συγγνώμη κύριε. Ο δικός μας δεν είχε πάει καλά. Δεν είχε πάει καλά ούτε ένας το άλλο. Και ο της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, 18 μήνες μέχρι τώρα πόσους είχαμε. Μέχρι 8 Δευτέρου είχαμε 3.000. Με τη μόνη διαφορά ότι ο δικός μας είχαμε παρατείνει την προστασία της πρώτης κατοικίας του νόμου Κατσέλη μέχρι το Δεκέμβριο του 19. Το παρέτεινε λίγο παραπάνω η Νέα Δημοκρατία μέχρι που καταργήθηκε πλήρως με τον πτωχευτικό νόμο. Υπήρχαν, λέει, υποχρεώσεις έναντι των δανειστών μας. Υπήρχαν, αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Ότι υπήρχαν, αλλά υπήρχε και μια συμφωνία, τουλάχιστον της δικής μας κυβέρνησης, να διαπραγματευτούν πάλι εξ αρχής ένα πλαίσιο προστασίας. Προφανώς αυτό δεν το διαπραγματευτήκαν. Το 70% των πληστηριασμών αυτή τη στιγμή αφορούν την πρώτη κατοικία, μια κατοικία που μπορεί να είναι μέχρι 100.000 ευρώ. Δεν μιλάμε ούτε για βίλες. Πόσοι και τρεις δικηγόροι λέω εδώ πέρα. Εγώ έχω χειριστεί και αρκετές υποθέσεις. Αν το ξέρετε το θέμα και έχει ενδιαφέρον, γι' αυτό λέω. Είστε και τρεις δικηγόροι εδώ. Λοιπόν, για πέστε μας, ολοκληρώστε για να πάμε στην κυρία Νικόλα. Να μας πείτε το νέο πλαίσιο ιδεολογία. Ναι. Για το 70% των πληστηριασμών αυτή τη στιγμή. Δεν ισχύει ότι είναι πρώτη κατοικία ή το 70% πληστηριασμού. Μισό λεπτό, δεν τελείωσε ότι θέλω να πω. Λέω ότι αφορά κατοικίες που είναι μέχρι 100.000 ευρώ. Αυτό αφορά το 70% που έλεγα. Η αξία τους εννοείται. Η αξία τους. Σε καμία περίπτωση λοιπόν αυτό που θέλετε να λέγεται. Από τα 550.000 αυτή τη στιγμή προβληματικά δάνεια, τα πόσα το 70% είναι μέχρι 100.000. Για πρώτη κατοικία, ναι, είναι μέχρι 100.000. Δεν είναι μόνο 550.000 νομίζω τα προβληματικά δάνεια, είναι παραπάνω. Αυτά που αφορούν πρώτη κατοικία. Εν πάση περιπτώσει, για πέστε μας για να έχουμε διατάφτα. Οπότε εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε εμείς το ΠΑΣΟΚ. Για τον καθένα είναι θέμα το δικό του, αυτό θέλω να προτείνω. Θα έπρεπε να επανέλθει λοιπόν ο νόμος ΠΑΣΟΚ, ο νόμος Κατσέλη, με την προστασία της πρώτης κατοικίας, με φυσικά επαναπροσδιορισμό. Εσείς στις εξαγγελίες σας είναι ότι επαναφορά του νόμου Κατσέλη. Είναι η προσωπική σας άποψη αυτή.
δεν είναι η προσωπική μου άποψη, αλλά εν πάση περιπτώσει θα έπρεπε να επαναφέρουμε ένα θεσμικό πλαίσιο που να προστατεύει την πρώτη κατοικία. Ναι. Φυσικά να ξαναδούμε τις οικονομικές, τα οικονομικά συνθήκες, στοιχεία της κάθε οικογένειας και του κάθε σπιτιού και τα περιουσιακά στοιχεία. Βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι λόγω της ακρίβειας έχουν αλλάξει πάρα πολύ ναι. οι συνθήκες και είναι ακόμα περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούν να υπάρχουν λοιπόν. Σε έναν τέτοιο νόμο. Κύριε ναι. Καρανικόλα. Πριν ξεκινήσει, για να ναι, έχεις ναι, ολοκληρωμένη, ναι, ναι, ναι. να διευκρινίσω κάτι σε αυτό που είπε ο κύριος Ελευθερόγλου. Από τις 700.000 προβληματικά δάνεια που είναι ενυπόθηκα, που έχουν κατοικία, τα μισά, τουλάχιστον σύμφωνα με τα funds, τουλάχιστον σύμφωνα, ναι, σε αυτά που έχουν περάσει στους servicers, στα funds, τα μισά περίπου αφορούν πρώτη κατοικία. Αυτό είπαν οι servicers το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, που έδωσαν στοιχεία. Έχω μπροστά, λέει, το 50% είναι, το 5%. Το 50%, σωστά, τα μισά αυτό λέω. Βιομηχανικά. Ναι, ναι. Τα υπόλοιπα, ένα ποσοστό σημαντικό είναι ακίνητα, αποθηκευμένα, πάρκινγκ και τα υπόλοιπα. 45.000 είναι πρώτης κατοικίας. Από αυτά τις πρώτες κατοικίες είναι αυτό που είπα εγώ, ότι το 70% ναι, αφορά μέχρι τα 700 από αυτά. Δεν μιλάμε δηλαδή για μήλες. Λοιπόν, ο λόγος σε εσάς, να δώσω τα απαντήσεις. Λοιπόν, καταρχάς, επειδή μας ακούν οι συνταξιούχοι και είμαι βέβαιος ότι θα σας πάρουν τηλέφωνο μετά και θα διαμαρτυρηθούν. Στα επόμενα λεπτά. Ποια είναι η απόλυτη υποκρισία και η κοροϊδία του ΣΥΡΙΖΑ και το λένε, δηλαδή δεν φτάνει ότι πέρασαν εκλογές και οι συνταξιούχοι δώσαν ένα ηχηρό χαστούκι στο ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζουν 4 χρόνια μετά την ίδια ιστορία και την ίδια καραμέλα. Ναι. Λένε 13η σύνταξη. Κύριε Χατζηγιαννάκη, απαντήστε μου. Δώσατε ολόκληρη 13η σύνταξη στους συνταξιούχους. Για τους χαμηλούς συνταξιούχους, ναι. Για τους υπόλοιπους, όχι. Ποιο ήταν το ποσοστό που δώσατε? Ανάλογα με τη σύνταξη. Άρα λοιπόν δεν δώσατε. 550 ευρώ. Ναι. Μισό λεπτό. Εσείς άρα δεν δώσατε. 4 χρόνια τώρα σκεφτήκατε αυτό το λάθος που έκανε το ΣΥΡΙΖΑ να το διορθώσετε. Γιατί δεν το κόψανε. Ακούστε με λίγο, κύριε Χατζηγιαννάκη. Άρα λοιπόν λέτε κι εσείς ότι δεν δώσατε ολόκληρη σύνταξη, δώσατε μέρος. Άρα λοιπόν αυτό δεν ονομάζεται σύνταξη, ονομάζεται επίδομα. Δεύτερο στοιχείο. Ενώ εσείς δεν δώσατε επίδομα. Η σύνταξη που βαφτίζετε εσείς ως ολόκληρη σύνταξη, τη φορολογήσατε? Ήταν αφορολόγητη, κύριε Χατζηγιαννάκη? Σε αυτούς οι οποίοι ήταν. Η σύνταξη, κύριε Χατζηγιαννάκη, φορολογείται. Σε αυτούς που υπερεύαιναν το φορολογητέο εισόδημα, προφανώς είχαν την αντίστοιχη φορολόγηση. Λοιπόν, στη συντριπτική πλειοψηφία λοιπόν, Ξενάκη, των ανθρώπων, για να μην λαϊκίζετε, ήταν αφορολόγητη. Εσείς λαϊκίζετε. Γιατί η σύνταξη, ως σύνταξη, δεν φορολογείται. Επειδή ακριβώς τη δώσατε ως επίδομα, κύριε Ξενάκη, ακούστε με σας παρακαλώ, σημαντικό αυτό που λέω. Επειδή τη δώσατε ως επίδομα και όχι ως σύνταξη. Εντάξει, και τη φορολόγησαν δεν και παρακράτησαν δεν 6% εισφορά υπερυγείας. Δεν ισχύει ότι δεν φορολογείται, κύριε Καρανικόλα. Δεν ισχύει. Όχι φυσικά. Θα σας παίζει αύριο ομάδα αλήθεια και εσάς. Θα σας παίζει αύριο ομάδα αλήθεια και εσάς. Το ξέρετε, προφανώς οι φίλοι σας. Γιατί και τη φορολογήσατε και βάλατε εισφορά 6% υπερυγείας. Την έχετε την ομάδα αλήθειας. Δεν δώσατε λοιπόν ποτέ 13η σύνταξη. Γιατί βλέπω έχετε ενημέρωση την ομάδα αλήθειας. Όχι, απλά λέω την αλήθεια. Και με την ομάδα αλήθειας μαζί. Μη σα πονάει η ομάδα αλήθειας που λέει την αλήθεια. Να σα πονάνε τα ψέματα που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν δώσατε ποτέ 13η σύνταξη. Δώσατε επίδομα. Προεκλογικό επίδομα. Λοιπόν, μιλάτε και με δώσατε προεκλογικό επίδομα. Κύριε Ξενάκη, εγώ δεν διέκοψα. Δεν με αφήνουν. Επιδόματα. Δεν με αφήνουν, κύριε Ξενάκη. Μια θερμή παράκληση. Σε εσάς, κύριε Καρανικόλα, στους άλλους δύο θα ζητήσω να τον αφήσετε να πει μια κουβέντα για τους πληστηριασμούς. Για το κομμάτι αυτό του εξοδικαστικού μηχανισμού. Τα είπατε, νομίζω. Λοιπόν, του εξοδικαστικού μηχανισμού. Πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Για να μην κόψουμε τον στερήσιμο λόγο από τον κόσμο. Πολύ γρήγορα. Περιμένει να βγει τηλέφωνο. Θέλει λοιπόν, τεράστιο θράσος από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ να μιλάνε για τους πληστηριασμούς και την πρώτη κατοικία όταν, προσέξτε, πρώτον, είναι αυτοί που θεσμοθέτησαν τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Είναι αυτοί που έδωσαν στα funds τα δάνεια των αδύναμων χωρίς να δίνουν τη δυνατότητα προστασίας, καμία προστασία στους αδύναμους. Μιλάμε ούτε για το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάω, μην με διακόπτετε. Συγγνώμη, θέλω να ακουστεί αυτό που θα πω. Δεν έδωσαν λοιπόν το δικαίωμα στους δανειολήπτες, κύριε Ξενάκη, να αγοράζουν το δάνειό τους όπως έκαναν στα funds. Θεσμοθέτησαν τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς
κατήργησαν, προσέξτε τώρα, οι κοπτόμενοι του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα είναι καθόλου καλύτερο από αυτό που ισχύει. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Κατήργησαν την πρώτη κατοικία. Ωραία, σύμφωνοι. Και προσέξτε. Πέστε μου με μια κουβέντα. Όποιος, όποιον αντιδράσει. Μια κουβέντα για να κλείσουμε. Δεν έχει άλλο. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Δεν έχει παραπάνω χρόνο. Δεν έχω παραπάνω χρόνο. Κλείνω. Αυτό που βλέπουμε εκεί θα είναι πιο θετικό από αυτό που ισχύει τώρα και δεν έχει πει κανένα. Βεβαίω. Ακούστε με. Θα είναι πιο θετικό. Γιατί θα διευρυνθούν οι προϋποθέσεις. Θέσεις. Αύριο θα γίνουν επίσημες ανακοινώσεις να λέω. Μπορούν να ενταχθούν και άλλες και άλλα δάνεια και σε τράπεζες και στο δημόσιο και σε άλλους φορείς να ενταχθούν για να μπορέσει να λειτουργήσει ο εξοδικαστικός. Αλλά θέλω να κλείσουμε το εξής. Κλείστε παρακαλώ. Μοναδική λύση και θέλω να απευθυνθώ και ως νομικός που έχω χειριστεί πάμπολες υποθέσεις υπερχρεωμένων οικοκυριών. Μοναδική λύση, κύριε Ξενάκη, δεν είναι να κρύβουμε το πρόβλημα κάτω το χαλί. Όπως μοναδική κάνετε. Λύση είναι να πάει ο κόσμος να ρυθμίσει. Με τι να ρυθμίσει, κύριε Καρανικόλα. Πού θα τα βρει τα λεφτά. Μην κοροϊδεύετε τον κόσμο. Εσείς δηλαδή πιάνετε. Πού θα τα βρει τα λεφτά. Να διαγραφούν όλα. Όχι, να διαγραφούν γιατί πρέπει να βρείτε καινούργιο πλαίσιο προστασίας. Ποιο πλαίσιο προστασίας. Το παραδώσατε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019, το 46 και έχω τα στοιχεία εδώ. Το 43,6% που παραδώσατε τα κόκκινα δάνεια. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κύριε Ξενάκη, να ολοκληρώσω. Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Έχουμε φύγει ήδη αρκετά. Ένα δευτερόλεπτο. Για να το ξέρουν οι πολίτες. Ένα δευτερόλεπτο. Όλο το πλαίσιο των πληστηριασμών έχει ονοματεπώνυμο. ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Μοναδική το θράσο σα δεν έχει όρια. Μοναδική. Και αυτό το επιβεβαίωσε και ο Άριος Τάβος. Το θράσο σα δεν αυτό έχει όρια. Και ο Άριος αυτό Πάγος. Επιβεβαίωσε. Και είσαστε και νομικό. Διαβάσατε την απόφαση. Ο Άριος Πάγος. Ότι το πλαίσιο των πληστηριασμών είναι ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν. Ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουμε αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουν οι πολίτες για να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία. Είναι να διώξει το Μητσοτάκη. Αυτό πρέπει να κάνει. Εντάξει, καλά. Ο Μητσοτάκη προστατεύει του αδύναμου. Του προστατεύει του αδύναμου. Στην πράξη έτσι δεν γίνεται η συζήτηση. Ζητώ να τελειώσουμε. Δεν γίνεται. Γι' αυτό τελείωσε η συζήτηση. Τελείωσε. Έτσι η συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τρεις σας, κυρία μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σοφία Κατσιγιάννη. Να είστε καλά, σας από ευχαριστώ. Από το υποψήφια στην Ανατολική Αττική, να το πούμε αυτό. Να τα λέμε και αυτά που έχουμε. Ο κ. Χατζηγιαννάκη, επειδή μας βλέπουν στην Εύβοια και έχουμε κάθε νύχτα τηλεφωνήματα, κάθε βράδυ τηλεφωνήματα. Ο κ. Χατζηγιαννάκη υποψήφιο στην Εύβοια με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Καρανικόλα, ο οποίο δεν ξέρουμε ακόμα, στρατιώτη με τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε καν λογαγό, κάτι στρατιώτη, απλό στρατιώτη. Λοιπόν, ευχαριστούμε νέα γενιά και οι τρεις. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τρεις που ήταν μαζί μας. Γι' αυτό και ζωηρή. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ελπίζω έτσι πάλι σε ζωηρά γενιά. Αν προκηρυχθούν οι εκλογές, δεν θα έχουμε και τόσο πολύ. Κάποιοι δεν θα προκηρυχθούν. Δεν θα προκηρυχθούν, λέτε. Λοιπόν, διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τα δικά σας ερωτήματα. Με τις δικές σας παρεμβάσεις. Λοιπόν, επιστρέφουμε στις παρεμβάσεις. Ξεκινάμε τις δικές σας όπως κάθε βράδυ. Πάμε στα Σεπόλια, στον κύριο Χαράλαμπο. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα να έχετε. Σας ακούμε. Καλησπέρα κύριε Ξενάκη, καλησπέρα κύριε Ελευθερόπουλο. Γεια σας. Καλή εβδομάδα κύριε Ξενάκη. Καλή εβδομάδα, να είστε καλά. Θα ήθελα να θίξω δύο θεματάκια πολύ γρήγορα. Πριν λίγο καιρό είχα πάρει και είχα μιλήσει για το Μάτι και κύριε Ξενάκη με είχατε επιπλήξει επειδή σου είχα πει ένα όνομα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ήθελα να καταδείξω την υποκρισία που υπάρχει σε αυτή την όλη την τραγωδία. Σήμερα εκδικάστηκε η πρώτη αγωγή σε 5 μέλη που έχασαν τη μητέρα τους και επιδικάστηκε 300.000 ευρώ. Mm-hmm. Και αμέσως ο δικηγόρος του δημοσίου έκανε έφεση. Εδώ φαίνεται η υποκρισία οι μεγάλοι, οι οποίοι βγαίνουν πολύ στα παράθυρα και λένε. Εν πάση περιπτώσει, το δεύτερο θέμα που ήθελα να θίξω είναι για τις δημοσκοπήσεις. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση πως όταν σφάζεται ο κόσμος, οι μεν εκπαιδευτικοί σφάζονται με την κεραμαίως, όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος είναι σταμπάει για κινητοποιήσεις, όλοι λένε ότι μας είπε ψέματα ο κύριος Πρωθυπουργός και θέλω να θέσω ένα ερώτημα στον κύριο Ελευθερόγλου και να μου πει ποιο να πιστέψω επιτέλους, να πιστέψω τον κύριο Τσακαλώτο και τον κύριο Τσίπρα ή να πιστέψω τον κύριο Σταϊκούρα και τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Σταϊκούρας άφησε 400 εκατομμύρια έλλειμμα και δεν είχε να πληρώσει η κυβέρνηση τους συνταξιούχους. Ο δε Τσακαλώτος με τον Τσίπρα άφησαν 37 δις, ρύθμισαν το χρέος και
ψήφισαν τη 13η σύνταξη, η οποία δεν ήταν από 500 μέχρι 500 ολόκληρα και μετά διαβαθμισμένη. Έτσι. Και ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης και την έκοψε. Κύριε Ελευθερόπουλου, από τους δύο, ποιο να πιστέψω? Λοιπόν, κύριε Χάραβε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω εγώ ότι οι δικηγόροι του Δημοσίου έχουν νομική υποχρέωση να το κάνουν αυτό. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς πρέπει να το κάνουν αυτό, διότι είναι μέρος της υποχρέωσης που έχουν εκπροσωπώντας το δημόσιο. Δυστυχώς. Νομικά ισχύει αυτό. Δυστυχώς. Θα έπρεπε η πολιτεία όμως να έχει παρέμβει σε αυτήν την υπόθεση, όπως παρενέβη, θυμάσαι, με ένα παιδί το οποίο σκοτώθηκε στην αυλή του σχολείου και πάλι έχει κάνει το δημόσιο έφεση στην απόφαση, να μην υπάρχουν. Πρόσθεσα το δυστυχώς, γιατί είναι υποχρέωσή τους, διότι αν δεν το κάνουν, θα διώκονται οι ίδιοι. Αλλά αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί και έχετε δίκιο. Τώρα, στο ποιος είναι καλύτερος υπουργός. Τότε, ό,τι και να πω εγώ, θα επιλέξει αυτό που εκείνος του κάνει. Ναι, και ο καθένας από εμάς θα επιλέξει τώρα ποιος είναι καλύτερος υπουργός. Για τον καθένα, ξέρετε, δεν είναι ίδιος ο καλύτερος υπουργός. Υποκειμενικά όλα αυτά. Ναι, είναι λίγο υποκειμενικό αυτό. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Βασίλη από τους Αγίους των Αργύρους. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, σας ακούμε. Καλησπέρα, κύριε Ξενάκη. Γεια σας, κύριε Βασίλη μας. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, κύριε Ξενάκη. Σήμερα ευχαριστήθηκα πολύ. Έφερε στον Παχογιάννη τον Δήμαρχο. Ναι. Έναν αξιόλογο άνθρωπο, ένα αξιόλογο Δήμαρχο που φτιάχνει πολλά έργα. Ναι. Το έχω πει, έχει την ψυχή της μάνας του και το μυαλό του πατέρα του. Το έχω πει τρεις φορές που έχω συναντηθεί. Κύριε Ξενάκη, ένα πράγμα σας λέω. Η Ελλάδα πάει με ήρεμα νερά, με καπετάνιο καλά. Με πολύ καλό καπετάνιο. Το καράβο επιλέγεται Ελλάδα, πάει πολύ καλά. Ναι. Βλέπετε όταν πάει ο Μητσοτάκης στην Αμερική στο Κογκρέσο, 500 άτομα όρθιοι είχε το χειροκροτούσανε. Όταν βλέπεις το ράμα, το πρωθυπουργό της Αλβανίας και λέει σαν το Μητσοτάκη έχει να βγάλει Ελλάδα 100 χρόνια. Βλέπετε με τον Μακρόν, βλέπετε με την άμυνά μας, βλέπετε με αυτά. Έπεσε ο Κορονιός, κρατηθήκαμε όρθιοι. Έπεσε με την Ουκρανία ο πόλεμος, όταν κρατηθήκαμε όρθιοι. Εγώ με σοβαρότητα και με εκτίμηση εγώ πιστεύω όλοι οι κεντροδεξιοί, κέντρο, θα δώσω την ευκαιρία, γιατί δεν εμπιστευόμαστε τους πρώην. Μάλιστα. Γιατί είναι ψεύτες. Ευχαριστούμε και πολύ. Ψεύτες. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, κύριε Βασίλη. Βλέπετε ότι ο καθένας κάνει την αξιολόγησή του. Αυτό που λέγαμε πριν. Το ψέμα πάει σύννεφο. Διαφορετικά τι. Το ψέμα πάει από εδώ και από εκεί. Ναι, βλέπεις. Να το. Λοιπόν, ακούσαμε δύο διαφορετικές εκ διαμέτρου απόψεις τώρα για το θέμα της οικονομίας, για παράδειγμα, και άλλα. Λοιπόν, πάμε στην Ελευσίνα, στον κύριο Παναγιώτη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτη. Καλή εβδομάδα. Χαμηλώστε την τηλεόραση αν μπορείτε για να σας ακούσουμε. Πάμε στην Ελευσίνα, στην Κρήπα. Πολύ ωραία, χαμηλώστε. Ναι, μιλάω. Γεια σας. Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα. Και εύχομαι στο φίλο μου. Χαμηλώστε την τηλεόραση, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Κλείστε την. Το Γαραμέρο. Εύχομαι στο φίλο μου τον Καραμέρο καλή επιτυχία, αλλά δεν είμαι στην Ανατολική Αττική, είμαι στη Δυτική Αττική. Το βλέπουμε. Τι να σου κάνω, ρε Γιώργο, δεν μπορώ να σε ψηφίσω. Αλλά με τα τσαρούχια θα σε ψήφιζα. Δηλαδή θα μπαινα μέσα πρόκυρος. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ να δεις. Πέστε μου. Εγώ έμενα σε μια περιοχή του Αστροπύργου που λέγεται Νεόπτισσα. Ναι. Εδώ είναι η εγκληματικότερη περιοχή που υπάρχει, όχι στην Αττική, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Άκουε, Σωτήρη, να δεις, είμαι 91 χρονών, Σωτήρη, που του μιλάω. 91 χρονών. Έφυγα κακήν κακός και πήγα στην Ελευσίνα, διότι παράγγελνα πίτσα. Δεν μπορούμε να σας φέρουμε στην περιοχή σας την πίτσα. Είναι πολλοί, μας έχουν πάρει πολλούς delivery και μας έχουν, τους έχουν ληστέψει. Παράγεινα από το ΑΒ Βασιλόπουλο, τίποτα! Ούτε να φάω δεν μπορούσα, ήμουν μοναχός μου, τίποτα να φάω! Λοιπόν, αναγκάστηκα και έφυγα. Τι να κάνω, Σωτήρη μου. Λοιπόν, εγώ τώρα κοίταξε να δεις τι γίνεται. Εγκαταλείπει ο κόσμος στα σπίτια του κακήν κακός από τα νεόκτητα Αστροπύργου, φεύγει σε δύο μέρες, δεν υπάρχουν ούτε παράθυρα, ούτε πόρτες. Τίποτα, Σωτήρη. Και πάνω είναι μετά οι τσιγκάνοι και μπαίνουν μέσα και κάθονται μέσα στα σπίτια. Κόλαση, Σωτήρη μου. Πα στην αστυνομία και τρώει τράβα στο δήμαρχο. Πα στο δήμαρχο, δεν σου δίνει σημασία. Ούτε πλησιάζει καθόλου ο δήμαρχος εδώ. Τίποτα. Είναι λοιπόν, δηλαδή ο τσιγκανοδήμαρχος, γιατί βγαίνει λοιπόν, με τον τύπο στο τσιγκάνο. Κύριε Παναγιώτη, καταρχήν σας ευχαριστούμε την παρέμβασή σας.
Επειδή μας ακούν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εγώ δεν ξέρω την περιοχή, δεν ξέρω καθόλου το κομμάτι αυτό. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό που λέτε. Προφανώς δεν το βγάζετε μυαλό σε όλα αυτά που μας λέτε. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μας ακούνε, νομίζω μας ακούνε σίγουρα. Τα Νεόχτιστα είναι μια περιοχή προφανώς εκεί που δεν τη γνωρίζω. Αν είναι τα πράγματα έτσι, προφανώς είναι σαν να είναι κράτος μέσα σε κράτος αυτό το οποίο περιγράφεται και πρέπει να υπάρχει μια παρέμβαση. Αυτό είναι δουλειά της αστυνομίας. Δεν ξέρω ο Δήμος τι μπορεί να κάνει εκεί, να φωτίσει μπορεί ενδεχομένως ή κάτι άλλο, αλλά αυτό είναι δουλειά κυρίως αστυνομίας. Νομίζω ότι μας άκουσαν, ενδεχομένως κάτι να γίνει παραπάνω. Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη, να τα εκατοστήσετε, να τα χιλιάσετε και να είστε πάντα έτσι γερός και δυνατός και δυναμικός όπως σας ακούσαμε. Και να πείτε σε κανένα φίλο σας να ψηφίσει την Ανατολική Αττική, να ψηφίσει τον Γιώργο. Και ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ φυσικά έτσι. Λοιπόν, ναι, πάμε στον Πειραιά, στην κυρία Φανή. Καλησπέρα σας, ακούμε. Καλησπέρα σας κύριε Ξενά, κύριε Ελευθερόγλου, καλή εβδομάδα να έχετε. Γεια σας. Έχω ξαναπάρει όταν ήταν ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Χατζηδάκης, για τη συντάξη θέλω να πω. Πέστε μας. Εγώ έχω βγει από το 21. Φυσικά δεν έχω πάρει τίποτα ακόμα, μόνο εκείνο που μας δίνουν το έναντι. Ναι. Λοιπόν, αποτέλεσμα 0, ξαναπήρα και σε εσάς. Λοιπόν, πήρα και σήμερα το λογιστήριο του κράτους, γιατί αυτοί είναι πολύ ευγενικοί άνθρωποι οι οποίοι είναι στο λογιστήριο και μιλάνε πολύ ευγενικά. Οι κυρίες όμως των ΕΦΚΑ είναι εριστικότατες. Όποτε πάρουν τηλέφωνο για διάφορους λόγους, το 1555, είναι πολύ απότομες και εριστικές. Εκείνο που με πείραξε βέβαια πάρα πολύ με τον κύριο Χατζηδάκη, ξέχασα να το πω την προηγούμενη φορά, το είχα σημειώσει, είναι ότι τις βράβευσε τις κυρίες που ασχολήθηκαν με τις συντάξεις, να δώσουν μπόνους. Τους έδωσε μπόνους για να κάνουν τη δουλειά τους. Τι δουλειά τους έπρεπε να κάνουν? Γιατί να πάρουν και μπόνους? Ήμουνα 35 χρόνια εκπαιδευτικός. Ναι. Ποτέ δεν πήρα μπόνους, γιατί μπόνους είναι η μάθηση των παιδιών, αυτά που έδιδαξα στα παιδιά μου. Και μπράβο που σας. Με βλέπουν στον δρόμο τώρα και μου χαμογελάνε και είναι που μου πολύ μιλάνε. Σημαντικό και αυτό. Μου λένε, κυρία Φανή, τι καλά που είσαστε και που σας είχαμε. Αλλά να πάρουν μπόνους για να κάνουν τη δουλειά τους και να μας μιλάνε τόσο απαξιωτικά στο τηλέφωνο. Γιατί είπε ο κύριος Χατζηδάκης ότι σε δύο το πολύ μήνες και περιμένω από το 21 και άλλοι συνάδελφοι από το 20. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα, αλλά είμαι πολύ στενοχωρημένη με την κυβέρνηση, διότι είμαι και Νέα Δημοκρατία. Μες. Αλλά δεν θα τον ψηφίσω τώρα, κύριε Ξενά, κύριε Ελευθερόπουλου. Έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ για αυτό το θέμα. Διότι απαξιεί, μας απαξιεί. Έχω στρατιώτη παιδί και άνεργο σύζυγο. Λοιπόν, και εδώ και ένα χρόνο δεν ξέρω τι να κάνω. Μάλιστα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη που σας το χρόνο σας, αλλά δεν μας θέλω το χρόνο. Να πω το παράπονο μου. Καλά τα κάνετε. Θέματα της κυβέρνησης. Είσαστε, ήσασταν, κυρία Φανή, συγγνώμη. Συγγνώμη, συγγνώμη, μια κουβέντα καλά, μόνο. Μια συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Μ' ακούτε, μήπως δεν έκλεισε τηλέφωνο. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ, όταν ακούω εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν είναι πλέον εκπαιδευτικοί, η αλήθεια είναι πως είναι συγκινητικό πάντα, γιατί με αυτούς μεγαλώσαμε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και η δουλειά που κάνανε. Είπε, λέει, και η αίσθηση ότι βλέπω τα παιδιά και τη χαιρετάω. Εσύ, όταν τα βλέπει, δεν ξέρω, εγώ έχω πια σπάνια βλέπω, η αλήθεια είναι. Έβλεπα μέχρι από λίγα χρόνια και χαίρομαι πάρα πολύ όταν έβλεπα παλιού δασκάλου. Λοιπόν, και καθηγητές. Τώρα, δυστυχώς, μεγαλώσαμε κι εμείς και φύγαμε. Οι πιο πολλοί από αυτούς έχουν φύγει. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Σοφία από την Ηλιούπολη. Α, πάμε στον κύριο Βαγγέλη. Συγγνώμη, από την Γλυφάδα. Καλησπέρα, κύριε Βαγγέλη, σας ακούμε. Καλησπέρα στα καλά παιδιά. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, κύριε Βαγγέλη. Έγινα πελάτη σου από το γέλιο σου και την ευθύτητά σου. Μόνο που δεν έχουμε τα ίδια, πιστεύω. Δεν πειράζει, εντάξει. Λοιπόν, θα ήταν πολύ πλεκτική η ζωή αν όλοι είχαμε την ίδια άποψη. Ναι. Σε εκτιμώ πάρα πολύ, πραγματικά σε εκτιμώ. Πέστε με. Λοιπόν, τώρα πάμε παρακάτω. Πάμε. Ακούμε. Δεν σ' ακούω. Όχι, ακούμε εμείς, ακούμε. Μια χαρά, παρακαλώ. Άκουσα τον προηγούμενο τον κύριο για τον καπετάνιο, τον πρωθυπουργό μας. Mm-hmm. Εγώ θα του πω δύο-τρία πραγματάκια έτσι να μ' ακούσει και εμένα όπως τον άκουσα κι εγώ. Το 2005 πήρε ο πρωθυπουργός μας ένα δάνειο 300.000 για τον εθνικό κύριο Χαχανίο. Μέχρι το 2015 δεν είχε πληρώσει ούτε μία δόση. Εντάξει, τον φωνάξανε οι τράπεζες να κάνει συμφωνία, συμβιβασμό και ακούστε τώρα τα καθέκαστα. Του έδωσε να πληρώσει 23 δόσεις επί 3.000 τη δόση ίσον 69.000 και έληξε το θέμα. Αυτά να τα ακούνε δανειολήπτες που έχουν πάρει δάνειο και πληρώνουν το σπίτι τους. Ο κύριος με 23 δόσεις ξόφλησε το δάνειό τους με 3.000. Πάμε παρακάτω. Θα θυμόσατε την κουβέντα που είχε πει, το δώρο που το έκανε η Ζήμες, ο φίλος του Χριστοφοράκος, με τα γραφεία στον Πειραιά και μετά
που γίνανε και γείτονες στην Τίνο. Κοίταξε τη σύμπτωση, ρε παιδάκι μου, τρομερό αυτό. Δεν μπορεί να το διανοηθεί ο νους. Και στο τρίτο το χειρότερο, να μ' ακούσουν οι αγρότες και οι υπάλληλοι δημόσιοι. Κάθε μήνα ο πρωθυπουργός μας έχει δηλώσει αγρότης και παίρνει 700 ευρώ. Σύνολο 8.500 το χρόνο. Και μπαίνουν αυτόματα στο ταμείο του. Ναι. Για σκεφτείτε πως οι συνταξιούχοι παίρνουν 500 και 600 το μήνα και ο κύριος παίρνει 700 ευρώ με 43 κίνητα. Αυτή είναι η Ελλάδα μας, κύριε Σωτηράκη μου. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Λοιπόν, κύριε Βαγγέλη, όπως... να τα δουν αυτά αυτοί που θέλουν να ψηφίσουν το χάος ή το Μητσοτάκη. Λοιπόν, εγώ τώρα για καθένα από τα τρία από αυτά δεν έχω, για να είμαι ειλικρινής. Αυτό το, την ιστορία του κύριε καθένα την θυμάμαι, την έχω παρακολουθήσει, αλλά δεν θυμάμαι αυτό το οποίο ακριβώς είπατε το 23 επί αυτό. Δεν είμαι στη θέση να απαντήσω, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, και το άλλο που θέλω να πω. Ναι. Όχι, εντάξει, συμφωνώ. Εντάξει, δεν μπορώ να είμαι πρόχειρος, θέλω να πω. Θα το κάνουμε όμως και θα το δούμε και θα απαντήσουμε όταν θα ξαναμιλήσουμε με το καλό, γιατί εδώ είναι η φιλόξενη συχνότητα για να σας ακούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Και... θα έλεγα για το θέμα της ζήμης, επειδή το ξέρω, και ο Μητσοτάκης είχε παρουσιάσει τα τιμολόγια εξόφλησης αυτών που είχε, αυτό που είχε πάρει. Ξεκάθαρο κάτι που λέμε. Αυτό το θυμάμαι και εγώ, για να είμαι ειλικρινής. Ούτε την ιστορία της αγροτικής επιδότησης, και αν συνεχίζεται, επίσης δεν το γνωρίζω, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, δεν τα έχω πρόχειρα τώρα όλα αυτά, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σταμάτη από το Μαρούσι. Καλησπέρα σας. Ακούμε, κύριε Σταμάτη, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Εγώ είμαι συνταξιούχος. Mm-hmm. Μπαίνει η σύνταξή μου στην Εθνική Τράπεζα. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ στο οδό Διονύσου στο Μαρούσι είναι η Εθνική Τράπεζα. Πήγα να πληρώσω μια τακτοποίηση. Ναι. Και μου λένε, κύριε, με αυθάδεια, τις καταγγέλλω. Μου λένε, κύριε, έχεις μπάγκι. Λέω, είμαι ένας άνθρωπος μεγάλος, δεν έχω μπάγκι. Τη στιγμή που μπαίνει η σύνταξη, έχω το βιβλιάριό μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να πληρώσω την υποχρέωσή μου. Ναι. Φυσικά θα κρατήσει η τράπεζα το κόμιστρό της. Ναι. Από μεγάλη φασαρία πλήρωσα. Και σας ρωτάω, κύριοι μου, και στον κύριο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και στους άλλους υποψήφους βουλευτές που είναι εκεί, εγώ πού πρέπει να πάω να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου. Ναι. Αυτό είναι πολύ βασικό. Δηλαδή, ένας που είναι 80 χρονών, που είναι 70 χρονών, που είναι, προχωράει με τις πατερίτσες, πού πρέπει να πάει να βρει μπάγκιν στα 80 του χρόνια, θέλω, και στα 65. Κύριε Σταμάτη, ναι. Επειδή ναι. Το γνωρίζω προσωπικά το θέμα αυτό, γιατί και εμένα η μητέρα μου είναι συνταξιούχος και είναι στην ηλικία σας ακριβώς, υπάρχει όντως, εξαρτάται κάθε συνταξιούχος στον καλό ή τον κακό υπάλληλο που θα πέσει. Για να είμαστε εντάξει, δεν αφορά αυτή την τράπεζα μόνο, αφορά όλες τις τράπεζες. Αν πέσει σε κάποιον καλό, πρόθυμο και ευγενή και εξυπηρετικό υπάλληλο, θα τον εξυπηρετήσει. Αν πέσει σε κάποιο στραβόξυλο, να το πω, δυστυχώς θα έχει πρόβλημα και θα πρέπει να επιστρατεύσει ένα γιο, μια κόρη, ένα νεότερο άνθρωπο που θα πάει. Είναι πρόβλημα αυτό. Δυστυχώς οι πιο μεγάλοι άνθρωποι δεν μπορούν να έχουν banking, κακά τα ψέματα. Και επειδή έχω προσωπική εμπειρία από αυτό, καλό θα είναι οι τράπεζες να κάνουν μερικά σεμινάρια στο προσωπικό τους, όχι όλο, γιατί υπάρχουν και πολύ πρόθυμοι άνθρωποι, πραγματικά ευγενείς και πραγματικά σκλαβώνουν τους συνταξιούχους, και άλλοι οι οποίοι είναι, η συμπεριφορά τους είναι απαράδεκτη, θέλω να πω, και δεν έχουν δικαίωμα να έχουν αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο για να βγάλουμε άλλο φίλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ στις 10 παρα 10 εδώ στις παρεμβάσεις. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο στις 10 παρα 10.